Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Πάμε, Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καζαμπάκας πλήκτρα, εδώ τα τρελά κουμπαράκια παρεούλα. Εντάξει, γουστάρεις? Όχι. Ε, τι δεν όχι, αφού με γουστάρεις. Τα γυφτοτράγουδα. Άντε πάλι, αφού είπαμε ρε, τα φιλαράκια μας αλβανάκια γουστάρουνε πολύ, γουστάρουνε. Πάρε στο δεδροπόταμο εκεί στο φίλο μου τον. Το φύλαρχο. Έχεις και φύλαρχο εκεί. Βάλ τον εκεί πέρα το φάχαμα, λέει τι. Τώρα από το Σεπτέμβριο ετοιμάζω κάτι. Στην επόμενη ληστεία θα το βάζουν. Το τεκαλάλι. Το τεκαλάλι. Μην μας περάσουν για εμάς, μην τη βάζουμε τεκαλάλι. Λοιπόν, καιρός γουστάρις. Τέλειος. 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 Σε βγάλουμε έξω. Αρχίζει να μας κερνάσαμε. Πάμε μετά, μας κεράζει για τον καιρό. Όχι, θέλω να. Οι λαμαρίνες να καίνε, να βγάζουν φωτιά και να πεθαίνουν οι άνθρωποι από ασφυξία. Άσε ρε, μια χαρά. Γιατί να είσαι στις λαμαρίνες? Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάψονες και τέτοια δεν πάνε στα βουνά και λέω 20 βαθμούς είχε. Αυτοί που έχουν πρόβλημα πάνε. Τι αυτοί που έχουν πρόβλημα. Οι άλλοι όταν κάψουν πάνε στις παραλίες, θάλασσες. Βουτάνε, δροσίζονται, ανοίγει το ματάκι. Τι ωραία. Πίνουν τα μοχίτο τους. Αυτή είναι η εποχή. Κάνουν κολύμπι στα κατουλιά μέσα. Πάνε βαθιά. Μα θες κολύμπι βαθιά. Ε, αυτό μου έλειπε τώρα. Κάνω τόση προπόνηση, θα κάνω και κολύμπι στα βαθιά. Άσε με ρε κουλιά. Εγώ που δεν μπορώ να πάω κολυμπητήριο τώρα, μα βρέχει και ψυχαλίζει τη λάτη. Τι θα πάθει άμα ψυχαλίζει και βρέχει. Θα πάμε 20 βαθμούς. Και τι θα πάθουμε και τίποτα καλοκαιριάτικα. Τι θα πάθει. Προστάτη θα πάθει. Τι το πουλί σου θα μαζέψει. Άσε ρε. Άμα θες να πας. Άμα θες να πας, πας. Θα πας, ε. Τι πρέπει με να κάνεις. Με κρύα και με χιόνια θα πας. Και αν πιάσει ο Σεπτέμβριος, δηλαδή, θα κάνεις κολύμπι. Όχι, θα το γυρίσω στο box το Σεπτέμβριο. Box θα γυρίσεις. Μαζί θα αυτό, εκεί με τσάλους, εκεί σφαλακρούς κοντούς που έρχονται εκεί και... Πήγες 15 μέρες box και μετά το γυρίζεις στο κολύμπι. Αφού είναι καλοκαιρινό άθλημα. Πολύ ΠΑΟΚ, πολύ νέο ΠΑΟΚ, πολύ νέο ΠΑΟΚ. Πολύ ΠΑΟΚ θα έχει σήμερα. Πολύ νέο ΠΑΟΚ. Τι είπα, όχι, θα έχει σήμερα. Θα έχει πολύ πάω σήμερα. Λοιπόν, έχουμε παρουσιάσει, μια... έχουμε τίποτα, τι θε να κάνει. Δύο η ώρα είναι η παρουσίαση και τα λοιπά. Ναι, αλλά θα ξεκινήσουμε με άλλο θέμα. Πρώτα να πούμε χρόνια πολλά. Μισό λεπτό πριν. Πριν. Δύο η ώρα θα είναι. Ναι, δύο. Πηδά. Να μα πει ο Ανδρώνης, ναι. Άμα στείλει απευθεία εκεί πέρα. Θα έχουμε. Πάμε σε καμιά ταβέρνα να αλλάξουμε τα πόδια μα, να πούμε. Αν θε για το μεσημέρι. Ναι, α το γρηγόρε μα θε. Άμα ένα το γρηγόρε. Η παρουσίαση θα είναι καλούτσι και μεγαλούτσι και θα γίνουν happenings. Α το δούνε στο Pauk TV δηλαδή. Εγώ πρέπει να τη φάω τη φόλα δηλαδή μεσημεριάτικα. Αγορμίδη είναι. Ήρθε ο προπονητής πρέπει να τον παρουσιάσει. Και σιγά τον προπονητή το βάζει βάλει να παρουσιάσει. Δεν σ' αρέσει ούτε καθόλου. Τι να μ' αρέσει. Ούτε ο Τσίπρας αρέσει. Τι λοιπόν, αρέσει. Θα τα πούμε γιατί είναι ένα θέμα, τη ημέρα. Αν φάει την εκπομπή 2 με 4. Θα σε φάει, τι α κάνουμε. Δεν έρχομαι, ρε φίλε. Θα σε φάει, να βάλουμε quiz. Τι θέλετε, το ακούσετε τον Βάισβάιλερ ή θέλετε τον Κωστή. Θα δώσει δύο καραμέλες. Το Μάτζιο ο Ανδρώνης να βάλει το Μάτζιο. Γιατί είναι το Μάτζιο όλοι τον καημένο. Γιατί καημένο. Γιατί καραμέλες. Φοβερές γνώσεις. Με αυτό λέω. Γιατί δηλαδή τώρα να του δώσει καραμέλες. Θα του δώσει τρεις καραμέλες. Τρεις. Μπαγάσας είσαι. Αλλά πρέπει να πούμε τα χρόνια μας πολλά σήμερα στις Μαρίνες. Γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε μαρινάκια μπόλικα και έχουμε καταρχάς του Τερλίκα την Κορασίδα. Η Μαρίνα, πολιτή της Ευγενούλας. Η Μαρίνα να πούμε. Αγαπάμε Μαρίνα. Αγαπάμε Μαρίνα Τερλίκα. Πολύ κιόλας αγαπάμε. Έτσι. Τι ψυχούλα είναι αυτή η Μαρίνα. Είδες. Ναι, ναι, καψούρα την έχω και τη θυμόμασταν κιόλας. Μαρίνα Μπίκου έχουμε. Πού την έχουμε? Εδώ. Ένα μήνα λείπει. Τι την έχει? Έχει άδεια το κορίτσι, έδινε εξετάσεις. Αράδικα έχει. Έχει αδυνατής, έχει γίνει. Ναι. Κομπρέσορας έχει γίνει. Τι κομπρέσορας? Δυνατή.
Κομπρέσορα. Κομπρέσορα δεν είναι. Σ' αρέσουν οι ψηλέ γυναίκε. Ψηλέ, ναι. Ναι, τι να κατόχουμε το φετίχ μα εμεί εσύ. Και άμα σου κάνει καμιά ψηλή, πώ θα τη φτάσει. Έπει στο κρεβάτι κάνει. Αν είναι το κοντό, κάνει. Ξαπλωμένο είσαι. Το ίδιο μπορεί. Έμαλα, άμα έχει και κοιλιά και πιο ψηλό κιόλα. Αγλίβει και ένα πόδι μια άλλη. Κάνει και ένα ψηλό ζάχαρο. Σ' αρέσουν τα πόδια, την παγάσα. Σε καθέ με τα βίτσια τρεφιλέ. Σα αρέσουν τα πόδια γάπε με αρέσουν ψηλέ. Σ' αρέσουν οι ψηλέ. Άλλη μαρίνα έχουμε. Κοντό εσύ. Ποια τη Μαρίνα. Άλλη Μαρίνα. Τη Μαρίνα και... Φλίσβου έχουμε. Μαρίνα Μπίκου, Μαρίνα Τσιντικίδου. Τι έχω... τι. Πού την ξέρει την Τσιντικίδου. Κατερίνη, σε εμά εκεί. Τι, άμα σε δει στον δρόμο θα σε γνωρίσει. Δεν νομίζω. Τότε δεν νομίζω, νοιάζεσαι. Αλλά παλιά. Εντάξει, παλιά ήταν κόμμενα και Τσιντικίδου. Τώρα δεν είναι, αλλά τώρα, δεν θέλω να τη χαιρετήσω. 47 χρονών, πόσο, 50 είναι, μηνόπαυση. Παγκόσμια μέρα. Ναι, τι. Διεθνού δικαιοσύνη σήμερα. Κοίτα πώ συμπέφτουν κάποια πράγματα. Ναι, τώρα εσύ μπορεί να με ξεφωνήσει, αλλά δεν πειράζει. Εμεί θα κάνουμε. Ναι, όχι, για Ηρακλή θα ξεκινήσω. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα διεθνούς δικαιοσύνης και σήμερα ο Ηρακλής ζητάει τη δικαίωσή του σήμερα. Ο Ηρακλής. Ας πληρώσει τους παίκτες που χρωστά και να το δικαιώσει. Θα τους πληρώσει. Έχουμε μάχη σήμερα στην Επιτροπή Εφέσεων. Ας πληρώσει ένα λεπτό. Ναι, τι ένα λεπτό. Ας πληρώσει το ΕΙΚΑ που χρωστάει. Τα πλήρωσε όλο ο Ρέμος. Τα πλήρωσε όλο ο άνθρωπος. Το Κατσιαμπή το πλήρωσε και τους άλλους. Δεν ξέρω για τους τριτούς, για το δημόσιο τα έχει πληρώσει όλα. Ομάδα η οποία έχει φάει λεφτά από παίκτες. Εντάξει, μα να στηρίξουμε όλες. Παναϊκό να ρίξουμε. Δεν είναι. Αστέρα Τρίπολη να ρίξουμε. Να μην ρίξουμε ομάδες. Ρίξτε τους. Γιάννενα, πότε να ρίξουμε. Η Τρίπολη τι παίκτη χρωστάει. Η Τρίπολη πώς σώθηκε το 10-11. Πώς είχε σώθει. Χρωστούσε σε κάτι. Σώθηκε στο πτώμα του Ηρακλή. Η δικαιοσύνη ξέρει ποια είναι. Ποια είναι η δικαιοσύνη. Να γίνει τράμπα τώρα. Δεν πιστεύω στην Ρίχνει στον αστέρα και βάζει θέση του Ηρακλή. Ναι. Αν θες απόλυτη δεν δικαιοσύνη. Πιστεύω στη δικαιοσύνη παγκοσμίω. Στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Δεν την πιστεύεις, ναι. Και δεν έχει καθόλου δίκιο να έρθει ο Ηρακλής Αλφα Εθνική. Σούπερ Λιγκ 2 ζητούν οι άνθρωποι. Έχουμε το αφημί, λέει. Τι κάνε τι ομάδε 14. Τι αφημί έχουν. Του Ρέμου. Το ρωτήσατε το Ρέμου. Η Παναχαϊκή πώ σώθηκε. Πώ έκανε, ξέρει πώ σώθηκε. Ακριβώ με τον ίδιο σχεδιασμό. Η Παναχαϊκή σώθηκε γιατί είχε ψήφου. Ωραία. Τώρα εφόσον έχει ψήφου. Δεν έχει. Γιατί στα δικαιοκαρκή μέσα στα. Πανεπιστήμια τι δεν είναι ψήφα αυτή. 10 κομμουνιστές εκεί. Τι 10 κομμουνιστές. Δηλαδή που βαράνε τους παοξίδες που τα περνάνε από εκεί. Τι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι σήμερα έχει, Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ζητούν τοποθέτηση στο πρωτάθλημα Super League 2 και απαλλαγή των οικονομικών υποχρεώσεων με βάση την τροπολογία της Παναχαϊκής. Ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ποιος είναι, δεν ξέρεις ποιος είναι. Ποιος είναι. Ο γραμμένος. Ποιος τον έβαλε εκεί. Ποιο τον έβαλε. Ο Ιβάν Σαββίδη. Μαζί με τον Μελισανίδη. Μαζί με τον Μελισανίδη. Ναι, μαζί. Έχει και σηκώσει το τηλέφωνο ο Ιβάν. Που δεν το γουστάρει κιόλα γιατί δεν του έκανε και καμιά δουλειά. Μα ναι. Και του πει, κοίταξε να δει γραμμένε. Μην τυχόν και κάνει καμιά βλακεία. Ναι, ναι. Θα έρθει. Θα περπατάς. Έχει κάνει που έχει κάνει δηλαδή. Ναι. Μην κάνει κι άλλη λε. Θα στείλω τα Σεμπερτζίδη να σε κάνει μασά. Αυτό κάνει 3-3 και σηκώνει σαβαρίδια του ανθρώπου. Θα σε κάνει μασά ο Σεμπερτζίδη. Μασά. Τι μασά, ρε φίλε. Α τα ρεπορτάζ του Ηρακλή τώρα. Πώ και ο Γιονάκη ο δικό μα εδώ. Τον βρήκε και αυτό να είμαι πιο μοιάζει έτσι. Ίδιος είναι. Τον βρήκε με πιο μοιάζει. Πολύ δυνατός. Μαζί με τον άλλο το Σωτηρόπουλο. Αλλά είναι άτυχα τα παιδιά. 8 χρόνια 9 ασχολούνται με δικαστήρια, με λογιστικά, με οικονομικά. Μπαλίτσα δεν μπορεί να σχολιάσει. Πηγαίνανε εκεί στη, τι να πηγαίνουν. Στη λίμνη εκεί τη Κερκίνη. Ναι, ναι. Να του βάφτιζε παοξίδε ο Μπούζα. Ο Μπούζα και βαπτιστή. Βαπτιστή. Πώ λέγαμε ο Ιωάννη ο βαπτιστή. Μπούζο ο βαπτιστή. Εξάλλου βαπτιστήκανε πολλοί παοξίδε. Τυχώς για να έχουν ένα πρόβλημα. Πόσο όμορφα χώνει ο Μπούζος εσύ όλους μας. Θες τώρα που κάνουμε εκπομπή, έρχεται Βιενέσος. Ναι. Και αφήνει ένα χαρτάκι εδώ πέρα. Το οποίο. Έγραφε. Την Παρασκευή λείπει ο Σαρόπουλος, θα κάνετε εκπομπή 6 έως 10 λέει και οι δύο. Ναι. Και έφυγε, γεια σας, λέει τα λέμε. Τι απαλό όμορφο χώσιμο ήταν αυτό. Το δεχτήκατε. Τι ακάγα, από ένα-δύο θα κάνουμε τον κιλό και τελείωσε. Εντάξει, θα κάνουμε. Σωστό. Ρε, από ένα-δύο ωράκι. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Πώς θα σας απολαύσουμε ως δίδυμο. Ναι, όμως. Σωστά. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι. Θα φάμε τώρα χωσήματα με τις άδειες, θα φάμε τώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, επομένως έχουμε Παγκόσμια Μέρα Δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω. Και περιμένουμε. Δεν πιστεύεις, ε. Όταν... Δεν έχει και πολύ άδικο ρε Κωνσταντίνε. Όταν... Δηλαδή δεν μπορώ να σε κοντράρω. Αλλά τι να κάνουμε οι τώρα. Οι μεγαλοκλέφτες δεν πάνε φυλακή. Έχουν λεφτά και βγαίνουν. Τελειώσαμε. Κάνουν και μια δωρεά σε καμία εκκλησία σε κανένα ορφανό. Κατάλαβες. Τους λένε, κοιτάξτε να δεις. Δεν σε πιάνω. Δώσε κανένα φράγκο, ας πούμε, δεξιά και αριστερά να κάνεις και τον καλό τον άνθρωπο. Άμα κλέψεις κανένα χιλιάρικο, σε βάζουν μέσα. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Πάντως σήμερα έχουμε χτύπημα και από τον Δημήτρη Μπούζα, ο οποίος λέει: αν υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να δικαιωθεί ο Ηρακλής σήμερα. Ναι, βέβαια. Κροκοδίλια δάκρυα. Δεν ξέρω αν είναι κροκοδίλια, είναι ανθρώπινα δάκρυα, γιατί τον Ηρακλή 8 χρόνια το ρήμαξαν, το ξεπάτωσαν. Δεν θέλει ο Ηρακλιδέας να βλέπει τον Μπούζα να τον υποστηρίζει, το καταλαβαίνει. Εντάξει, άμα δεν θέλει, το αυτονόητο δεν θέλει. Δεν θέλει κροκοδίλια δάκρυα τώρα. Το παοξί τώρα και το.
του κάνε κάτι μαγκές οπαδικές και καθάρισε να μου ο Ιβάν πάλι. Ναι. Άστο να πάει στο διάλογο τραπέζι. Περιμένουμε πάντως με πολύ ενδιαφέρον σήμερα το θέμα με το δικαστήριο. Ναι, βέβαια, δεν φάμε το μεσημέρι, ξέρουμε την απόφαση. Τι ξέρεις. Στην ΕΠΟ. Για καμιά τρίπλα. Πώς θα κάνε ανάποδο ψαλιδάκι στο 100. Πώς θα αφήσει ο Ιβάν. Λες ότι πάλι ο Ιβάν. Ο Ιβάν μια χαρά είναι εκεί που είναι, να κάνει μεταγραφές. Μπορεί να φάει η ΕΠΟ. Πώς μπορεί να φάει. Πολιτική εντολή μπορεί να φάει πλέον. Είπαμε εξωτερικά μπορεί να φάει. Πάρτε τηλέφωνο τον Καράογλου. Ναι. Γιατί αν ήταν. Είναι ο μόνος που είναι από εδώ ο Ελλάδα. Αν είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ήταν ο Καράογλου ΠΑΟΞΙΣ. Θα είχε παρελάσει εδώ με αντίσκηνο ο Καράογλου. Θα είχε αφήσει τα μάξι του εδώ με το φρουρό. Και θα ήταν μόνιμα εδώ πέρα. Άσε τώρα επειδή είναι Ηρακλής δεν το βγάζουμε τον Καράογλου. Γιατί δεν το βγάζουμε. Γιατί δεν γουστάρουμε τον Ηρακλή. Και ο Καράογλου τώρα μια που τον αναφέρει. Είναι παλικαράκι έτσι. Τα κροκοδίλια από οξύδικα δάκρυα να τα αφήσετε στο Μητρόπολη. Έτσι λες δηλαδή τώρα το άρθρο του Δημήτρη Μπούζου είναι κροκοδίλιο. Κροκοδίλιο. Γιατί ρε φίλε, όταν θες να αποδοθεί δικαιοσύνη σε κάποιον, έχει σχέση τι ομάδα είναι. Θέλουμε για να είμαστε πρώτοι να ψάξουμε όλου του πελάτε. Να ψάξουμε να πούμε και του εναπομείνοντε 30 Ηρακλήδε. Τρούπο σα αλλού τώρα τι να σε κάνω. Άσε τώρα τα κροκοδίλια από οξύδικα δάκρυα. Καλημέρα αφήστε τα πρωί πρωί. Καλημέρα, βαριές φανέλες. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά και στη Μαρίνα Τσάλι, βέβαια. Πρέπει να την πούμε. Ποια είναι αυτή? Η μεταφράσια του Ολυμπιακού, η οποία είναι αξιαγάπητη, είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Μόνο αυτό έχω να πω. Τώρα 48 χρονών πλάσμα δεν το λες. 48 είναι. Ναι. Την έχεις δει από κοντά, πώς την είναι. Είδα από κοντά. Δεν είναι τριφερούδι. Για 48 χρονών τριφερούδι. Είναι για 48. Χρόνια πολλά και στη Μαρίνα Τσάλι. 48 χρονών πλάσμα τη γυναίκα δεν τη λες. Δεν τη λες πλάσμα. Όχι. Πώς τη λες. Μια ωραία κυρία θα μια ωραία κυρία. Ναι. Εντάξει. Πλάσμα δεν τη πλάσμα λες. Δεν τη λες πάντως. Όχι, η τηλεοράση πλάσμα. Όχι. Ναι, 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 ναι. 50 χρονών γυναίκα δεν τη λες εντάξει, πλάσμα. Είναι ωραιοτάτη. Τη λες σκυλή. Κομψότατη. Άκου εδώ. Σκυλή μπορεί να την πει. Όχι, σκυλή. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη ναι, γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Σκυλή μπορεί να την πει. Ναι. Κούκερ μπορεί να την πει. Χίλια δυο μπορεί ναι. Μιλφάρα, μπορεί να την πει. Πλάσμα μπορεί να την πει. Μιλφάρα, πλάσμα. Πλάσμα όχι όμως. Ναι. Πλάσμα λες. Πλάσμα την 50 δεν τη λες. 19-20. Αν είσαι 70. Τι λες. Τι λες πλάσμα. Εγώ εσύ 42 τώρα την 50 πλάσμα. Εγώ θα την πω κούκερ τότε. Κούγκαρ. Τι θα πει κούγκαρ. Αυτές που είναι πάνω από μιλφ πάνε σε άλλη κατηγορία λέγονται κούγκαρ. Κούγκα λέγεται. Κούγκαρ. Κούγκαρ. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στο Μαρινάκι. Είχα ένα κούγκα καθηγητή εγώ. Κούγκα. Τι έκανε αυτό. Μεγάλα χέρια. Τον έδινα προσκλήσει για τον Ηρακλή. Α, και σε παίρνουν στάξει. Μάφησε ένα εξεταστέο. Ωραίο ο κούγκα. Ωραίο, αλλά. Καλά με έκανε. Αλλά βέβαια καλά τέτοιο που ήσουν να καλά σε έκανε. Πήγαινα στον Αλέφαντο, έπαιρνα και στον Πέτρο Θεοδωρίδη προσκλήσει για πηγαίνει στο γήπεδο. Πήγε όλα τα μάτια του Ηρακλή και μέσα και έξω και στο τέλο λέει. Ωραίος ο Κούγκας. Το δέρδι, λέω το πιο. Έγραψε στα εξώφυλλα τουλάχιστον. Τι να γράψω, δεν διάβασα. Δεν διάβασα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα ποστάρισμα. Κάτσε, βρε μπαγάσα, κάτσε. Έχουμε κάνει ένα ποστάρισμα σήμερα επειδή αγαπάμε σκυλάκια. Ναι. Και εγώ και ο Κωνσταντίνος. Ναι. Μία κορασίδα ξυπνάει και από πίσω είναι ο σκύλος. Εσύ, Κουλιανέ, ναι. Υπάρχει. Ναι, πες μου τώρα. Κάτσε να πει τώρα τι κλείσει. Χωρίς πισινό, έτσι. Υπάρχει. Πού? Πώ, έχω κάνει. Να χθε έκανα με μπροστινό. Να. Δηλαδή, η ζωή σου εσένα είναι ή στήθηκε ή πισινό. Έκανα προχθέ εδώ με το. Τον πύργο του Άιφελ. Πώς. Ναι. Αναλόγως. Πέρα ποικιλία. Έκανα εδώ με πρωινά. Ναι. Ποικιλία, ρε φίλε, θέλει ο κόσμος. Δεν θα κάνουμε πρωινά. Πάντως ένα γυμνό το έχεις για τους λιγούριδες πρωί. Για όλους. Γιατί πρέπει να τα πουλάμε, ρε δηλαδή, φίλε. Δηλαδή το λιγούρι τον πουλάς λιγουριά να πούμε. Λιγουριά. Δεν θέλει πρωί-πρωί δεν το λαδάκι λίγο να. Κροκοδίλια δάκρυα. Κροκοδί... Λοιπόν, ναι. Ναι, 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 ναι. Καλημέρες, φιλαράκια μου. Ναι. Οι άλλοι χθες μπόρεσαν και νίκησαν σε φιλικό και έκαναν όλε. Πόσο ακόμα θα μικρύνει αυτός ο Ολυμπιακός, λέει. Εμείς το θέλουμε δυνατό. Άκου τι λέω πάξεις τώρα. Τον θέλουμε δυνατό. Εμείς λέει η Βάξη να φέρει δύο παιχταράδες και είμαστε εύκολα στον ύπνο μου. Βλέπω χαφ να τρέχουνε. Θανάση στον ύπνο του βλέπει χαφ. Εγώ χθες έβλεπα κάτι σκυλιά. Και ξέρεις τι κάνα. Χαφ. Ακούς χαφ λέει. Δεν λέει χαφ. Τι χαριτωμένα που ζητάτε χαφ από τον πρόεδρο. Για θα σας σκύλω χαφ λέει. Εσύ κουλιά. Τι. Δηλαδή εσείς οι παοξίδες. Περάσατε από το στάδιο. Ρα πρόεδρε. Να φέρεις καλά χαύρα μου να τα σπάσουμε. Περάστε στα χαφ. Πόσο φλωρέψα. Πόσο φλωρέψατε ρε εσείς. Δεν φλωρέψαμε ρε φίλε, να σου πω τι είναι. Πόσο φλωρέψατε ρε. Λοιπόν, από το πες μου μία μεταγραφική περίοδο το, που ο Ιβάν άφησε τον ΠΑΟΚ σε κρέμαστο. Μία πες μου. Και γλύψιμο και. Δεν είναι γλύψιμο. Πραγματικότητα. Πες μου μία μεταγραφική περίοδο. Μία πες μου. Γλύψτε. Που ο Ιβάν άφησε τον ΠΑΟΚ σε κρέμαστο. Γλύψτε. Ρε, θα μα απαντήσει. Βάζετε τα σκυλάκια να κάνουν χαφ. Βλέπουμε τα σκυλιά να γαυγίζουν και νομίζουν λένε χαφ. Καταντήσατε από το ΠΑΟΚ. Θα μ' απαντήσεις. Από το ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό τώρα του. Να τσικλήσει τον κόσμο. Και όχι στο Λούστη τον πρόεδρο. Άστα του. Αυτά. Τι πώς θα τον πεις Λούστη. Ο πρόεδρος. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τον πεις Λούστη. Μόνο ένας. Ποιος είναι ένας. Μόνο ένας είναι άντρας. Ποιος. Ο Νικόλας.
Ποιο Νικόλας. Ο οποίο είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο, άσου να δούμε να αναρρώσει. Ελάτε να σα πάμε στον Ιβάν να σε κάνει καλά και λέει δεν πάω. Δεν πάω. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Ιβάν θα φροντίσει για αυτό. Για άλλοι γλύψτε εκεί, λοιπόν, βγάλετε τι γλώσσε. Άστα αυτά τώρα. Να είναι καλά ο Νικόλας και περαστικά του κιόλα από εδώ πέρα. Αλλά πε μου τώρα. Ποια μεταγραφική περίοδο ο Ιβάν άφησε τον πάω γυμνό. Πε μου μία. Γι' αυτό είμαστε. Ναι, έχει φέρει σαβούρε ένα καλά. Θα κάνει και λάθη. Εννοείται. Και εδώ είμαστε για να ξεφωνήσουμε, να κράξουμε, να κάνουμε κριτική αυστηρή. Ο Παοξής κάνει κριτική την αυστηρή όμως. Δεν τα αφήνει. Χαχαχού, χαχαχό. Χρόνια πολλά λέει και στον προπονητάρα μας, λέει τον Πέδρο Μάτης. Έχει γιορτάσει του κιόλα. Ποιο είναι ο Πέδρο Μάτης. Ο προπονητής. Μαρίνο το λένε δηλαδή. Όχι, όχι, έχει γενέθλια. Πέδρο. Πέδρο Μάτης. Έχει γενέθλια, λέω. Θα πιει καλά. Εγώ θα σα πω. Καλά κιλό βότκα θα πιει το βράδυ. Το βλέπω τα μάτια του. Για κάτσε, κάτσε να δείτε. Θέμα. Είχαμε γλυκό, είχαμε μπρίκιτ, είχαμε πιτσιρικάκια δύο. Πήραμε άλλου δύο. Αριστερό μπακ δεν είχαμε. Πήραμε Λεβέκ, διώξαμε Γιαννούλη. Δεξί μπακ, Κίτσο διώξαμε. Κρατήσαμε Κωνσταντινίδη, το διώχνουμε τώρα. Χαφ, διώξαμε Χαρίση, κρατήσαμε Κάτσε, το διώχναμε τώρα. Φέραμε Ελκαντουρί. Δεν ξέρουμε τι θέση παίζει, ακόμα ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι, τι είναι. Να φύγει ο Άρτα, να φύγει και ο Μπίσες μας. Σωστά, έχουμε Ενρίκε, τον παίρνουμε, το διώχνουμε. Κρατάμε κάμπος. Εγώ είμαι Σαββίδης. Και οι άλλοι παίζαμε τα δικά μου τα λεφτά, έτσι. Δεν ξέρω. Εξορία. Κατευθείαν. Καλά λέει. Α, παίζαμε τα δικά μου τα λεφτά. Εξορία. Γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει από μπάλα. Του λέει το φέρνει. Ναι. Δεν φταίει ο άνθρωπος εν τίποτα ο Σαββίδης. Όχι. Και αυτό, κάτι άλλο αυτό που έκανε ο Πάουκ είναι να μαζέψει πολλούς παίχτες και πλέον πρέπει να κάνει. Κάτσε. Μια άλλη παρατήρηση. Από τότε που τη βγήκα στο Βραζιλιάνο, τον βγάζει κάθε μεσημέρι ο Μπούζος στο ραδιόφωνο. Αλλά! Ναι, να τον ανεβάζει. Αλλά! Ναι, που έχει να δει τη Βραζιλία 30 χρόνια μετά. Έλα, γιατί είσαι κακοπροαίρετος τώρα. Αφού ξέρει τα βραζιλιάνικα άνθρωπα. Για βραζιλιάνικα, από την Πάτρα είναι, ρε. Ξέρει Βραζιλιάνο. Την Πάτρα. Από την Πολυχρονόπουλος λέγεται, τη Βραζιλιάνο. Εντάξει, ήταν λοιπόν, σε Βραζιλία όμως. Άκου εδώ τώρα εμένα. Μόλις έγινε η φασαρία με τον Βραζιλιάνο, κάθε φορά που είναι έρθει κανένας Βραζιλιάνος. Αφού φέρει Βραζιλιάνο πέσει ο Πάο, γιατί είσαι τώρα κακοπροαίρετος. Δεν μου λες το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Στη Βραζιλία δεν είναι. Ρίο είναι, ναι. Πόσα χρόνια έχει να το δει ο Βραζιλιάνος. Έχει πολλά χρόνια. Ναι, αλλά ρε φίλα, μα έχει κάνει άνθρωπο 15-20 χρόνια εκεί πέρα. Άσε ρε. Φαγώθηκε. Τι προεδράρα. Αφήστε να τα πάω ξύδικα, ρε. Σταματήστε τα κροκοδίλια δάκρυα. Σταματήστε τα χάσα πρωί. Πάτε έξω από το Μακεδονία Παλά. Βάλτε κανένα σκυλομούρι εκεί τετραγωνοκέφαλο. Θα πάμε σήμερα. Τι θα πάμε. Θε να πάμε, άμα βλέπω βρέχει, δεν βλέπω να πηγαίνουν κολλήδε. Θα πάμε σήμερα 2 ώρα Μακεδονία Παλά να κάνουμε ερωτήσει όλα στο Φερέρα. Να γλύψουμε το Φερέρα. Ερωτήσει είπαμε να κάνουμε. Πάρα φύγει από εδώ. Τι έγινε. Να το ρωτήσουμε γι' αυτό το 4-2-2. Πώ γίνεται 4-3-3. Πώ θα γίνει. Που σα λένε ότι. Άλλαξε το σχέδιο. Και ανεβαίνει ένα σομπάκ και ο άλλο κάθεται και είναι τριάδα πίσω. Αυτέ οι αειδίε θα λέμε. Πάμε. Τι να πούμε, πάμε να το ρωτήσουμε. Να πάμε να δούμε τα μας πει ο άνθρωπος. 1500 κουσούρια έχω εγώ. Σαλιάρης δεν ήμουν. Ναι, πότε. Θα πάμε. Όχι, δεν πάω. Γιατί? Γιατί έχω εκπομπή. Αφού θα μιλάει αυτός. Θα μιλάει σε live, θα έχεις το κόκκινο εδώ και θα βγεις εσύ από εκεί. Γεια σας, Μακεδονία Παλάς. Να πάρω την εκπομπή. Έλα ρε μια μέρα το καλοκαίρι. Ας δικαιολογίες, βρε. Στον πιεσμένο του λαού. Ας δικαιολογίες, σε τα μας τώρα. Άσε που έχω να τον τρέχω το κόκκινο μεσημεριάτικα. Τι να τον τρέχεις. Στον Πετμεζά, πώς το λένε, στον Εσκιάδη Παλοδήμο, γιατί ήθελε να πάει τα μάξα των φέρων πίσω. Λοιπόν, τι προεδράρα είναι αυτός ο Μαρινάκης. Ναι, μεγάλη προεδράρα. Έφερε την Νότιχαμ να φάει το τρίμπαλο για να δείχνει ο Μαδάρα Ολυμπιακός και να μην ζητάνε μεταγραφές οπαδοί. Αυτή είναι πρόεδροι, λέει. Ναι. Νάτος. Αυτός είναι πρόεδρος. Το είδα το μάτς. Το είδες. Το είδα το μάτς και αφού μάλωνες, τι είδες μάτς. Δεν είδες μάτς, ποτέ δεν είδες. Μάλωσα. Μάλωσες γιατί έβαζε καζαντζίδι ο άλλος και εσύ ήθελες να πεις την μπάλα. Όχι παιδί μου, πήγα στο Φαρσαλινό. Α, Φαρσαλινός. Με το Μουχάλη. Αχ, το φίλο μου το Μουχαλάκι. Τι λέει το ρεπορτάζ και στο Κρεοπολείο. Έβλεπα. Όχι ρε, πήγαμε στην ταβέρνα. Πήγα στο Φαρσαλινό. Πήγα εκεί. Στο Τριάδι. Ήτανε το μάτς, το βλέπαμε. Δεν θα το δείτε. Έχει Μητροπάνο. Μητροπάνο. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν ένας που είχε παραγγείλει Μητροπάνο. Πίσω έτρωγε ο Βασιλάκος. Έτρωγε ο Βασίλης. Ο Βασίλης Βασιλάκος. Φίλος μου. Αδυνάτησε. Μια χαρά είναι. Πεδαράς είναι. Άκουδο. Και λέω στο Βασιλινό, τι θα γίνει μωρέ με αυτό το Μητροπάνο. Μαύρης η ψυχή μας λέω. Βάλε λίγο να ακούσουμε λέω, την αναμετάδοση να μου και τα λοιπά. Βέβαια, μην χάσουμε άλλο και καυτό. Μετάγε το άλλο, νόμιζε ότι το είπα για αυτόν. Εγώ δεν απευθύνθηκα σε αυτόν. Και τι να βάλουμε ένα φιλαράκι, κανένα ρουβά. Ποιος μίλησε σε ρουβά. Ποιος σε μίλησε εσένα, ρε Σαχλαμά. Αυτό έλεγε και έγινε το Φαρσαλινό σγιάχμα. Τι έγινε. Σαλούν, έγινε, τι έγινε. Παραλίγο να γίνει καλοκαιρινό. Ο Αντίνος να περάσει από εκεί να του πάρει. Φοράς μου λέει και το τριφύλι, ρε παλιό βάζελε. Μου λέει ο Βασιλάκος, δεν ήταν τριφύλι, ρε. Αλφα Ρωμαίο, τετράφυλλο ήταν. Δεν τρέχει καλά, με λέει. Έτοιμο να μαλώσει. Τι πράγμα είσαι, ρε. Κάτσε καλά, ρε μου λέει. Τι πράγμα είσαι. Μου λέει ο Βασιλάκος, κάτσε καλά, ρε τρελέ μου λέει. Φρόνημα να πούμε. Λοιπόν, περάστε καλά. Είδε ο Ολυμπιακός, άρεσε. Εντάξει το φιλικό. Δεν μ' άρεσε. Τι να σ' αρέσει.
φιλικό ήταν. Τρία γκολ, σταθήκαν οι άλλοι, δεν πηδάγανε. Τι να δω. Τώρα θα πάμε να δούμε μετά από το Σέλτα. Πάω, ξάρθει 3-0, θα αποπετάει ο Πάο. Ω έτσι. Άσε μετά. Ναι, αλλά κάτω ξεστηγίνεται τώρα κάτω. Καταιγίδα λέει. Ποιο λέει. Θα τα δούμε μετά. Εσεί απευθύνεστε εδώ τα χαϊβάκια. Οι άλλοι επιθυμούν στα κάτω τα χαϊβάκια. Εμεί εδώ ξεφωνίζουμε, φίλε. Οι εκπομπέ ακού κάθε μέρα τι γίνεται. Γαβ, 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 ναι. Έτσι ξεφωνίζει. Κάτω δεν έχει ούτε γαβ, γαβ, γαβ. Κάτω ξεστιέχει. Έτσι είστε. Γαβ, γαβ, γαβ. Κάτω. Νιάου, νιάου. Εμεί εδώ γαβ έχουμε. Σκύλα. Να φωνάζει ο Μπούζα να το ρίξει κανένα σουλτούκι να πούμε τον Ιβάν να φέρει κανένα χαβ. Δεν θα φέρει δηλαδή εσύ. Τα κροκοδίλια δάκρυα για τον Ηρακλή. Δεν θα φέρει λε εσύ. Κάτσε γιατί σήμερα θα έχουμε. Σήμερα επιτέλου ήρθε η μέρα που θα δικαιωθεί ο Βαραβά ο φίλο μου. Κάνα κουτσό θα φέρει. Α λε. Κάνα στραβό θα φέρει. Με αυτού πήρε τον τάμπλα ήτιδο όμω. Βρε μου εσύ ένα που πήρε. Θα δει τα καρβέτο. Θα σε δω που θα κρύβε γιατί έβγαλε γλώσσα τώρα καλοκαιριάτικα. Ο ταμάμ, ο βούτυρο ο ψωμί σου. Επειδή δεν τα λέμε. Λοιπόν, θέλετε συγκατοκινητή σα και την επικοινωνία σα, η γνώμη σα να μετράει. Να λέτε το μακρύ και το κοντό σας ελεύθερα. Μπείτε στο community, την online πλατφόρμα της Q. Εδώ διαμορφώνεις την Q μαζί με άλλους. Ανταλλάσσεις απόψεις, συμμετέχεις σε θελοντικές δράσεις. Προτείνεις ιδέες και μάλιστα επιβραβεύεσαι γι' αυτό. Α, και φυσικά ενημερώνεσαι για όλα τα hot τεχνολογικά νέα. Θέλετε κι άλλα, μπείτε στο community. Community.myq.gr. Αμέσως τώρα Κώστας Κωνσταντινίδης με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Are you ready? Κουμπανέρος έχω, Τσαλόπουλο λέμε, γεια. Yeah. Μην ψηλώνεις, γιατί άμα πω αυτά για τους κουμπανέρους, μην ψηλώνεις, να ξέρεις. Οι κουμπανέρους είναι όχι βόμβες, σκάγια είναι από πιστολάκια στις αποκριές, να ξέρεις. Ο Μιράντα έχει προπηρεσία και στην Ιταλία. Βρε, άκουτε σε λέγω γιατί γνωρίζω πράγματα. Εγώ λέω να μην τους πάρει κανέναν από τους τρεις. Πρέπει να βοηθήσουν οι Ιβάν το Βόλε. Αλλιώς οι άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε σε λύσεις μεγάλου ρίσκου, οι κουμπανέρος. Μη χαίρεσαι τζάμπα, θα τα πω μετά και για τον Πατριάρχη. Έγινε, okay. Σας σταμάτησαν φίλες και φίλοι για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Regency Casino. Color Cash κυρίες και κύριοι, να το θυμάστε γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, απλά πηγαίνετε καζίνο, σας δίνουν λαχνούς, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι οι κληρώσεις, μαζεύετε τους λαχνούς, αν ακούσετε ονοματάκι σας, κληρωθείτε, δοκιμάζετε την τύχη σας στα παιχνίδια για να κερδίσετε μετρητά έως και 5.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε αυτοκίνητο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καρδιά καλοκαιριού, 17 σήμερα του Ιούλη. Με βροχούλα θα δούμε, θα ανέβει δημοκρασία. Με Κωνσταντίνο Χαροπό, γιατί δεν κάνει 3 ντουζ την ημέρα, λέει. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία για το καλοκαίρι, ναι. Να έχει 22-25 βαθμούς. Ατομικά μιλάς. Ατομικά δεν υπάρχει. Για σένα. Μισό λεπτό. Ναι. Με νοιάζει δηλαδή ο άλλος εμένα. Δηλαδή ναι. Ένας που δουλεύει. Ναι. Ένας που είναι πολιτής. Ναι. Ένας που είναι οδηγός. Ναι. Ένας... Σκέφτεται εσένα, ας πούμε, θα μου πεις όταν θα κάνει δουλίτσα. Τι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσεις, ρε παιδάκι μου, τι σ' αρέσει. Να έχει 50 βαθμούς Κελσίου και αφρωμά σαν σαλάμι, να πούμε. Ναι. Και να υδρώνεις και να περπατάς και να γίνεσαι μουσκεμα και να καίνει τα πατώματα. Καλά, τώρα υπερβάλλεις. Μισό λεπτό. Περπατάς, γίνεσαι μουσκεμα. Ένα οδηγό του ταξιτζή, ένα ναι. Οδηγό του ΑΣΤ. Ναι. Μία πολίτρια, ναι. Ένα πολιτή, ένα δημόσιο υπάλληλο θα σου πω εγώ. Ναι. Έναν οποιοδήποτε, ένα αθλητή, ένα που κάνει προπόνηση. Τι α επινομεί. Ναι. Θα πει, αχ, καλέ. Άμα πεις κανένα κολόμπαρο θα πει παραλιακό εννοώ. Ναι, πιτσόμπαρο. Ναι. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες. Τι ταβέρνες. Αυτούς που παίρνουν άδεια και περιμένουν ένα χρόνο να πάνε 10 μέρες να χαλαρώσουν και να έχει βροχές. Για σε έχει βροχές, να χαλαρώσουν με βροχή. Α, να χαλαρώσουν. Τι απάθει δηλαδή. Άμα είναι να το σταματήσουμε το καλοκαίρι, μην το έχουμε καθόλου. Να πάμε από Μάιο να πάμε κατευθείαν. Όχι, αν κάθεσε δύο μήνες να ταξίνει τα φρύδια σου. Δεν κατέβει, δεν θες ξεκούραση. Τι θες εσύ, 5.000 τροφές συνέχεια, 6. Δηλαδή εσύ τι νομίζεις, ναι. Ότι αν έχει 45 βαθμούς Κελσίου, ναι. Και να φορτώνεις. Γιατί 45, ένα, 31 σε. 40 να έχει. Ούτε 40. Ναι. 31, 32, ναι. Να κουβαλάς τα ρούχα. Ναι. Πορμπαγκάζ. Ποια ρούχα, ρε. Με το μαγιό και λόγω συνέχεια, ναι. Με σαγκονά. Πας, δεν μπορώ να φορέσω τη μαγιά. Να πα στην παραλία, ναι. Σε δύο ήλιοστα, σε σερσεμιά στο κεφάλι. Ομπρελίτσα. Ναι. Και ομπρελίτσα περνάει από μέσα. Βάλε κι άλλο ομπρελίτσα διαγώνια. Καρκίνος του δέρματος, το πω εγώ. Προσέχουμε. Πας να πιεις ένα καφέ 5-8 ευρώ να τον πληρώσει με την ξαπλώστρα. Ναι. Να έρθει άλλη γύφτη σε αυτό. Άμα είναι να το διαψεύσει. Ξέρει πόσα τέτοια μπορώ να σου πω το χειμώνα. Κάτσε, τα πω εγώ. Το χειμώνα που πληρώνει πετρέλαιο και αέριο. Σταμάτα, και δίνεις τα 500 καλά είναι το μήνα. Ενώ αν βάζει το αλκοτήσιο και σου δίνει 200 ευρώ δεν πληρώνει. Άρα και το χειμώνα πληρώνει. Ναι, τι πληρώνει. Τα 500 για πετρέλαιο κάθε μήνα. Πάντα πληρώνει πια. Άρα πληρώνει και το χειμώνα το καλοκαίρι. Σου έρχεται η γύφτη σε εικοντοσασμάνα. Από το κορδελιό στο παίζει και γκόμενα κλείσατε τραπέζι. Βρετοχνότο σου βρωμάει
30 κιλά σαπίλα το ίδιο είναι, τραπέζι, το ίδιο γίνεται και το χειμώνα σε αυτού που πάνε στα σαλέ, στα σκι, στα μη και στα σαλέ. Γιατί να πάω στο σαλέ. Τι θε να πάω στου τρελού να πάω πάνω με στα χιόνια. Κάτσε στο σπίτι, ρε. Θα δω μπάλα, ρε φίλε. Θα αθληθώ, θα πάω στο εστιατόριο. Άμα θέλω να δω, όπω λέτε. Να ανοίξει το ματάκι. Το ματάκι. Πάω στη λεωφόρο νίκη και ανοίγει το ματάκι. Πα! Όχι μόνο όμω τι να ανοίξει το ματάκι, με τι γούνε να τι βλέπει. Φαντάζεσαι. Τι πιο ωραίο. Ένα κορμί γυμνό να το δει ή να το φανταστεί ντυμένο. Να το δει σε διάμεση κατάσταση. Α, σε διάμεση κατάσταση. Έλα, εγώ να σταμάθω τώρα. Ενδιάμεση έλα, κατάσταση. Τώρα, θέλει και το μίνι, θέλει και τη γούνα ναι, από θέλει πάνω. Και τη γούνα. Ναι. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι ναι. και θα αγοράσω ένα κοκοράκι, το κοκοράκι χαφ να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Που καταντήσαν οι παοξίδες να βάζουν το φυλάκι να κάνει χαφ να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Έχει τον Κουλιανό. Ναι. Σαν τον Εμιθούλη εδώ πέρα. Ναι. Να καρκάρ. Ναι. Και προεδράκο μου θα με πάρει και άλλα κάρτα. Ποιο τα λέει αυτά, ρε. Προεδράκο. Ρε παγάσα. Προεδράκο. Ρε παγάσα. Καλέ προεδράκο. Ρε απίθανε άνθρωπε. Ο Μπούζα, εγώ τον πρόλαβα. Ποιο πρόλαβε τον πρόλαβα να καρδίζει τον Μαντελάκη και του άλλου. Τώρα του λυπήθηκε τον Ηρακλή. Όχι, απλά να χαφ, πω. Χαφ. Πρώτη σελίδα σε θέλω. Χαφ. Α, και εσύ, χαφ. Και εσύ. Τι είμαι, το SDNA είμαι. Όχι, όχι. Αλλά. Τι έχω εγώ. Θες και εσύ, χαφ. Χαφ. Θα σε φέρει σήμερα. Τι είμαι, το SDNA. Ανακοινώνει το χαφ. Τι είμαι εγώ, το SDNA. Γεια σου, πρόεδρε. Αφού δεν είμαι σήμερα. Ελά, παραμυθά. Ανακοινώνει το χαφ. Σήμερα μαζί με τον Αμπέλ, 2 η ώρα συνέδευξη τύπου. Α, μα φάτε την εκπομπή. Θα στη φάνε, ναι. Μην έρχεσαι. Πώς δεν θα έρθω, 2 η ώρα παρουσιάζεται ο Πορτογάλος, Μακεδονία Παλάς, με τους επιτελείς εκεί, Γκαγκάτσι, Μπράγκο, με εκπρόσωπους τύπου. Θα μεταδοθεί και από το ΠΑΟΚ TV. Τσακαλώτες θα είναι εκεί. Και ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης. Σιριζέι θα είναι εκεί. Πάει τώρα, γλύφω μπαλού τώρα. Δεν ξέρω τι κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Εγώ σου λέω ότι θα γίνει σήμερα. Αυτά είναι εσύ, χτίζεις πράγματα στο μυαλό σου. Τι σε κάνω τώρα, σε χαλάσω. Αφού θες έτσι να τα σκέφτεσαι, θα σε κάνουμε τώρα. Εσύ πώς τα σκέφτεσαι. Τι πώς τα σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι ότι θα ανακοινωθεί το χαφ. Και τι θα πει δηλαδή αυτό τώρα. Τι θα πει. Τι θα μας πει. Ανακοινωθεί ανεβαίνει το ο μπακ και ο άλλος μένει πίσω. Ανακοινωθεί παγκοσμίως το χαφ. Όταν παίζει εξτρέμο μπακ. Και ο άλλος θα κάτσει στο κέντρο. Θα ρε, εσύ τι κολλημένο τέτοιο είσαι. Αν με βρουν στην κόντρα 2 με 4 θα μείνει. Πάμε. Θα μείνει ο τρίτος. Κούρασε. Ένα χαφ. Κούρασε. Μην τα ίδια και τα ίδια. Πάμε με τον μπακ. Λοιπόν, γιατί δεν θα κάνουμε τώρα. Ποιο να πιάσουμε. Να πιάσουμε Ηρακλή δεν σ' αρέσει. Ο Πάκ δεν σ' αρέσει. Ο Κέντ δεν σ' αρέσει. Γιατί δεν θα κάνουμε. Τι άσε πιο πα. Χαφ θα μιλήσει ο προπονητής. Ξεφωνίζει αλλά λε γλύψήματα 13.000 διαρκεία. Άντε να σε δω. Άμα με πάρει νταμπλ. Αίτη το θα κάνουμε 13.000 διαρκεία. Με ποιου σου πήρε τον νταμπλ το αίτη. Εδώ κάνατε. Με ποιου, με ποιου. Εδώ κάνατε 22.000 για τον αεξή που σα το φορτώσανε για παοξί εδώ. Με ποιου έκανε το αίτητο. Τι αίτητο. Με ποιου. Με ποιον το έκανε. Με τον Λουτσέσκο. Με τον Λουτσέσκο. Και με ποιον πρόεδρο. Με τον Ιβάν. Ωραία. Αυτό θα φέρει και το χαφ. Τελείως. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε. Αυτό είναι ο λόγο που δεν τρελαινόμαστε. Ναι. Εάν είχαμε κανέναν άλλον, θα γαβγίζαμε τώρα. Θα γριλίζαμε. Γιατί δεν θα πληρώνει. Δεν θα πληρώνει. Αυτό αφού πληρώνει. Τι θα κάνουμε τώρα. Μπορούμε να πούμε τίποτα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τελειώνει η αγωνία. Ανακοινώνει η αποστολή ο Αμπέλ Φερέρα. Τι αγωνία. Για το ποιο θα κόψει. Ποιο θα κόψει. Δεν ξέρω τι θα κόψω, δεν ξέρω. Θα Δελγιανίδη. Ποιο Δελγιανίδη. Μελιόπουλο, Μαρκόφσκι. Σιγά, αυτού και εγώ του έκοβα. Αυτού. Τίποτα καινούργιο. Του υπόλοιπου. Ναι, για πες. Φαίνεται ότι θα του πάρει κανονικά όλου πάλι. Και στη δεύτερη μεγάλη προετοιμασία. Θα δώσει. Τι να κάνουμε αυτό. Θα πάρει το Μελιόπουλο, ο οποίο στα 100 μέτρα θα κάνει σε 28 δευτερόλεπτα σαν το Σκαραβαίο τον παλιό. Και θα κόψει το Μαρκόφσκι. Για ένα θέμα που ερούταν εδώ. Τον άλλο, τον τερματοφύλακα, τον γιο του Ηρακλειδία. Την Ηρακλειδία τον κόψανε. Του Σίμου του Παπαδόπουλου, του Δανή, του Παπαδόπουλου. Εντάξει, του Γιώργου του Παπαδόπουλου. Να τα κόψω πασχαλάκια με νερ Κωνσταντίνε. Γιατί πάντοτε πρέπει να βρει κάτι από πίσω πάντοτε. Είναι ρεπορτάζ τώρα το αυτονόητο. Κάτσε ρε φίλε. Έκοψε λέει ποιον να κόψουν. Αυτού θα κόψουν. Όχι, όχι από τον τερματοφύλακα, ποιον να κόψουν. Αυτό που είναι Ηρακλειδία, ποιον να κόψουν. Που... Όχι, γιατί πρέπει να βρει πάντοτε κάτι από πίσω. Δηλαδή, έχει Πασχαλάκι. Ναι. Έχει Ζήφκοβιτς και έχει Μελίσσα. Ναι. Ποιο θα κόψει. Το Πασχαλάκι να κρατήσει τον άλλο που με λες. Θες να βάλει πρίζα χρόνια, πάλι πρωί-πρωί. 10 χρόνια 4 τερματοφύλακε. Το Ρωμά που είχατε. Ποιοι 4 είναι, 3 είχαμε πάντα. Ποιο ήταν πέρσι τέταρτο. Ο Ρωμά. Ο Ρωμά τι. Ο Γλύκο Πασχαλάκι και ο. Το Γλύκο που τον πληρώνατε για να κάθετε. Τρει. Αυτή ήταν. Τέσσερι δεν υπάρχουν πουθενά. Τον άλλο το παλικαράκι που πήγε στον Ολυμπιακό που ήταν από το. Ποιο. Αυτό που το βγάζετε άχρηστο τώρα που. Ποιο αγόρι μου. Αυτό το παιδάκι. Το Σιαμπάνι. Ο Σιαμπάνι δεν ήταν. Το βγάζουμε άχρηστο. Δεν ήταν. Τρει αυτοί ήταν. Τέσσερι ήταν. Ναι, αγόρι μου Πασχαλάκι, Σιαμπάνι, Γλύκο. Ναι. Αυτή. Αυτή ήταν. Τρει. Και έναν άλλον είχατε, ένα κοντό άλλο. Ποιον άλλον είχαμε, ρε Κωνσταντίνε. Να μα τρελάζει, δηλαδή βάζει πάλι τον πάγκο με τον Ηρακλή εκεί να τσιτώσει κόσμο και κοσμάκι. Πήρα τον Ηρακλή τώρα στον πάγκο να παίξει μπάλα. Πού να παίξει ρε Ηρακλή μπάλα. Φτάνει. Ναι. Ραπ, λέει ούτε οι γκόμενε με περίοδο δεν κάνουν έτσι. Φτάνει. Πριν την περίοδο κάνουν. Ναι. Πριν. Μετά. Στην εμινόπαυση να δυστυχεί. Ναι. Εσύ τώρα τι είσαι πριν ή μετά. Στο ενδιάμεσο.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε με τον ΠΑΟΚ. Εγώ περνάω μόνιμα κλιμακτήρα από τα 30. Το κατάλαβα. Εγώ τι σε φταίω πρωί-πρωί, αγόρι μου. Ναι. Τι το κατάλαβα ότι είσαι σε κλιμακτήριο φάση. 20 ετία είναι αυτή. Αυτή είναι, περνάει. Από τα 30. Ναι, δεν ήσουν έτσι πριν τα 30 όμως, Πριν τα 30? Ναι. Κοίταξε. Μέχρι που με κλέψανε λεφτά. Μέχρι που με ξεγελάσανε. Ναι. Μέχρι που με ρίξανε. Και τώρα έχουμε 20 ετία κλιμακτηρίου. Ναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Άξια να μην είμαι πια φιλάνθρωπος. Ναι, ναι. Τελευταία. Αγαθοεργία που έκανα. Είχε και το ρε. Μάζευα. Είχε και το ρε για να δεις πόσο τίμιος είμαι μαζί σου. Ωραί. Είχε και το ρε, ρε μπαγάσα. Ναι, τον είχε. Τέσσερις. Ναι. Για να δεις πόσο τίμιος είμαι. Για να... Ναι, βέβαια. Εντάξει, το ξεχάσαμε τώρα. Το ξεχάσαμε. Άλλο, πάει, παρακαλώ. Λοιπόν, τίποτα. Τα διαρκείας περιμένουμε συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε μεταγραφή. Δεν έχει τίποτα άλλο. Χαφ. Σήμερα λέει το ρεπορτάζ πάντως εδώ Μέτροσπορ και εγώ τους πιστεύω τα παιδιά γιατί κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ότι θα ανακοινωθεί ο Χαφ. Χθες ακούστηκαν δύο ονόματα. Ποια ήταν? Εκτός του Ζουάου Παλίνια. Ωραίος. Ο Σάμα Ρασίτ, Ιρακινός, με ολλανδικό διαβατήριο, παίζει σαν τα Κλάρα, τον είχε και αυτόν παίχτη. Ναι. Ο Φερέρα. Γιατί δεν παίρνει τον άλλο που είναι καλύτερος? Ο άλλος είναι παιχτάρα, άστο. Αυτό λέω. Ο άλλος είναι παιχτάρα. Γιατί δεν παίρνει την παιχτάρα? Δεν τον δίνει μπράγκα τον άλλον. Δεν τον δίνει μπράγκα. Δεν τον δίνει. Έχει μέχρι το 2022 συμβόλαιο. Θα πάρει τον Ιρακινό. Αυτός... Να μπει σε κανένα αεροπλάνο, να βάλει καμιά βόμβα, να τυραχτεί το αεροπλάνο, πάμε αυτά διόλοι. Τι το θες τον Ιρακινό μέσα στην πόλη? Δηλαδή τι το θες okay, τον μπερδεμένο? Ναι, θα βγει καμιά Μοσάντε εκεί να τον βάλει μέσα. Ο άλλος που ακούστηκε και νομίζω ότι ίσως να έχει πολύ καλή. Την Παολίνα θέλω. Εγώ μπορεί να θέλω και τον Νικόλα Βούξεβη στο Μαυροβούνιο, ο οποίος και αυτός ήταν μέχρι πέρσι στην Μπράγκα και μάλιστα έκανε ρεκόρ πώλησης 9 εκατομμύρια η Μπράγκα στο Λεβάντε. Ναι, γιατί τα γράφετε αυτά, αφού υπάρχει αυτό το. Δεν παίζει στην Μπράγκα πλέον αυτός, ο Βούξεβη. Ήταν στην Μπράγκα. Ήτανε πέρσι 9 εκατομμύρια τον πούλησε στο Λεβάντε. Αλλά δεν έπιασε πολύ Πριμέρα Ντιβιζιόν. Έκανε καμιά 17-18 μάτς. Δεν πειράζει. Εξάριν αυτός. Αυτό μπορεί να τον πάρει. Μακάρι. Αυτό να τον ήθελα πιο πολύ. Και προτάθηκε και αυτός ο παιχτάρας. Ο Παολίνα μου αρέσει εμένα. Παλίνια. Ο Παολίνα. Παολίνια. Εντάξει. Ναι. Α δούμε σήμερα θα κάνουμε, παιδιά. Φέτος είναι ευκαιρία, λέει ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ένας Γιώργος. Α, όχι ο Γιώργος. Είναι ναι. Όχι. Δεν μιλάει σε κανέναν, είπαμε. Ναι. Σε κανέναν, ναι. Είναι, ο Γαύρος είναι πεσμένος. Κρίμα ρε κουλ. Το Καλάλι δεν είναι Αιγυπτιο-Αλβανικό. Είναι μόνο αλβανικό, λέει. Και αυτός που τραγουδάει είναι και Αλβανός και Αιγύπτος, λέει. Αλβανόγυπτος είναι? Ναι, να ξέρεις. Αλλά κοίτα τι επιτυχία έκανε. Έκανε μεγάλο. Απαγορεύει κάποιος που είναι Αλβανός και Αιγύπτος να κάνει επιτυχία, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Όλοι έχουν δικαίωμα στην επιτυχία. Εκτός από την πολιτική που αν δεν είσαι τζάκι ή δεν, σε όλα τα άλλα μπορείς να παίξεις. Σωστά μιλάς εδώ. Εδώ τι να πω, εδώ βγάζουμε καπέλο. Και κάτι μεγαλοδημοσιογράφοι κάτω και από τζάκια και εκεί δεν μπορεί να τυχωθεί κανένα φουκαρά. Στου μεγαλοδημοσιογράφου. Ναι, όλα αυτά τα πασοκολάχρονο. Πένθος για τον Ζήφο βυσκίδευσε τον πατέρα του, τα συλληπιτήρια μας. Πόσο χρόνο πέθανε ο πατέρα? 62. Γιατί τόσο νέος? Δεν γνωρίζω. Επαρατηνώσω. Εντάξει, 62. Πολύ νέος, έτσι. 62. Πήρε ειδική άδεια ο Ζήφος. Νέος είναι. Είχε 10 χρόνια ακόμα. Νέος δεν είναι. Πριν τα 70 είσαι νέος. Εντάξει, έχεις να ζήσεις. Πάτσες τα 70, λες, πήγες 71, πήγες με τα χρόνια σου. Ναι. Τελείως. Λοιπόν, ο Αντώνης από το Μόναχο λέει: πες το ραπ, λέει, μας έχεις ζαλίσει εδώ και ένα μήνα. Άντε να πάρουμε το Χαβ να ερεμήσει. Ναι. Τι ναι! Ένα μήνα χαφ. Ναι. Πάμε και λίγο Άρη. Έλα, καλημέρα, παρεούλα. Πάμε λοιπόν και στον Άρη. Όχι, είδα, μελέτησα την αντίπαλο του Άρη. Τη Λάρνακα αυτή να. Ναι. Και τι έβγαλε το πόρισμα. Να σου πω. Ένα με πίσω. Πώς θα βάλει τα γκολ. Ποιος? Εις βάρος του Άρη. Η Λάρνακα θα τα βάλει ο Άρης. Πώς θα τα βάλει, ξέρεις. Εγώ βρήκα ένα Αριανό τώρα στο περίπτερο μου, λέει ρε Σικούλ. Θα την περάσουμε τη Λάρνακα. Όχι, δεν την περάσετε. Τώρα φίλε, δεν τα βλέπω. Πώς θα την περάσετε. Η Ντέγε τραυματίας, Λάρσον τραυματίας. Όχι, η Ντέγε. Ο Γιουνές τραυματίας. Ο Λάρσον τραυματίας. Έφυγε ο Σκόπης, δεν κούμπωσαν οι άλλοι ακόμα, ξέρω. Ξέρεις πώς θα τα φάει τα γκολ. Για πε. Θα στηθεί στα 35 μέτρα, έτσι παίζει. 5-4-1 ή 5-3-2. Ναι. Και πόλη πάρει την μπάλα. Φεύγει σαν φωτοβολίδες, 4 στην αντίληψη. Γρήγορη, γρήγορη αυτή. Και επειδή το πρώτο μάτσι στο Χαριλάου είναι δύο φορές κακό. Αν μας πάει στο αίτητο από τη Λάρνακα, φίλε, θα ασκήσουμε τα δελτία μας. Θα τους αλλάξουν τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια. Στο λέω εγώ. Οι Κύπροι. Οι Κύπροι. Οι Κουμπάροι. Οι Κουμπάροι. Κουμπαράκι, κουμπαράκι, κουμπάρι. Σαν να το βλέπω το επόμενο το πρωί. Λείπει ο Σιώπης. Είναι τα στόπερ αργά. Οι μπροστινοί δεν μαρκάρουν soft, θα τους αλλάξουν τα πετρέλαια. Έχω μελετήσει, με έχουν στείλει φάσεις από προπόνηση. Πώς είναι στημένη, αρχική διάταξη. Όταν παίρνουν την μπάλα, πώς φεύγουν, ποιοι φεύγουν. Και τι σε λέει η Λεμεσός και λέει ο Λάρνακα τόση ώρα. Η Λεμεσού. Τι με λέει? Ναι, τι σε λέει σαν ομάδα, δηλαδή ότι θα είναι. Τι με λέει? Ναι. Είναι σαν την Κακομήρα. Την Κακομήρα. Η οποία έρχεται
γιατί με παράτησες ρε άντρα, ξέρω εγώ, η κακομήρα. Ναι, ναι. Τι σου έκανε, έρχεται από εδώ και πάει την ορμήξη ο άντρας, πετάει ένα βιτριόλι στο ξαφνικό. Κάνει τα μάτια να πούμε. Το βιτριόλι! Σαν του Πάρλα να πούμε, κάνει την κακομήρα. Ναι, και έρχεται και σου πετά το βιτριόλι, έτσι θα θυμίζει. Πώς είναι μεσός. Έρχεται ένα κοντρό απάνω σου, 150 κιλά. 150. Κάνει τον κακομήρι, φτάνει στο ένα μέτρο. Τι να κοινεί, φιλαράκι, τι φωνάζει τα πούμε. Φοβάζει να σπά το αίτητο του 50 ετών δηλαδή. Το τραβά από κάτω δυο και δυο από κάτω σαγόνι τέλο. Τον έριξα λε. Πάει ο κάτω 50. Κατάλαβες, έτσι θα στη φέρει. Η Λεμεσός. Θα πάρει την κατοχούλα ο Παντελίδης που δεν το ξέρει το έργο καλά. Τι δηλαδή δίνει σπάσιμο του ΑΕΤ του μισό αιώνα. Ένα-δύο σκόρ. Μισό αιώνα, αλλά θα παίξω κυπελούχο τον Άρη. Φέτος, ναι. Εγώ θα παίξω Ολυμπιακό φέτος κυπελούχο. Κάτι να πάρει και αυτός με την Νέα Δημοκρατία. Παίζω κυπελούχο Άρη. Ας πάρει κάτι με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το Παντελίδη ναι. Κατά τον Οκτώβριο. Α, και αυτός παρέλαζε να τα κάνει. Μα, θα κάνει τις διορθωτικές το Γενάριο ο Χουντίνη. Ο Χουντίνη, ναι. Θα πάρει το κύπελο. Θα παίξω Άρη κύπελο. Δεν βγήκαν οι αποδόσεις ακόμα. Όχι, βγήκανε. Θα σα δώσω εγώ τώρα. Περίμενε. Κύπελο Άρη, πόσο δίνει. Περίμενε, θα σα δώσω όλα. Αλλά τη λέμε ποια σώπος, είδη... αυτό. Α, δεν μπορούμε. Έχουμε υπηρεσίε στην εταιρεία αυτή. Λοιπόν, ποια είδη το ρεκούρ λέει. 9 παρουσίες σε 50 χρόνια, μην το λες και εσύ. Εντάξει, 50 χρόνια είδη. Καλά, σε και αυτό ο Ηρακλής τόσα χρόνια λέει είστε στο Καφτατζόγλιο και τα κερδίζετε. Έχουμε να παίξουμε 20 χρόνια τώρα. 20 χρόνια έχει να παίξει. Ναι, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Μα τη λένε, ρε Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Καζούρα. Λοιπόν, αισιοδοξία για τον Λάσον ότι θα επιστρέψει και ίσω να προλάβει λέει το ματ. Ποιο Λάρσον θα προλάβει. Ο Λάρσον. Έλα, να είναι έτοιμο η διάσωση προπονητή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Για το κανά, παλεύει. Για κάνα αφέψιμα είναι. Ναι, διανύει τη δεύτερη εβδομάδα. Αυτό που δεν προλαβαίνει σίγουρα ο Γιουνέ. Το παλεύει ο Λάρσον. Άστερο το σαπίλα το Γιουνέ τώρα. Κάλεσμα τη διοίκηση για τον κόσμο να είναι αύριο παρόν στο αυριανό φιλικό με τον Ατρόμητο. Α, κάλεσμα. Ναι. Έκανα προπόνηση με έναν Αριανό, έναν 35 έναν καλό. Έτσι, και Μποξέρ. Μποξέρ, ναι. Ένα τέχνη, α πούμε. Εντάξει, ναι, οκ. Το λέω θα πα, λέω την Πέμπτη. Τι κάνουμε, λε παίζουμε την Πέμπτη. Με τον Ατρόμητο. Δεν ήξερε τίποτα. Ο δεν θα πάει. Κάνει κάλεσμα. 74 μέρες χωρίς Άρη λέει εδώ πέρα. Τόσες μέρες έχουν να δουν τον Άρη. 74, δύο μήνες και την Κατσούρα, δεν πας να τη δεις. Σιγά την Μπαρτσελόνα που δεν πας. Εντάξει, δεν πας για την Μπαρτσελόνα, πας για την. Ανοιχτή σαν τη Βάνα Μπάρμπα. Σαν τη Σπάθη, έλα ρε, παίξε τώρα με τον Άρη. Δεν έχει ο Άρης θέματα μεγάλα στην άμυνα τώρα. Ο τερματοφύλακας κουτουλάει. Έχει από τη μέση και πίσω προβλήματα. Μπακ. Να βάγει με τον Ιμπάνιες, εγώ θα πω ευτυχώς. Που δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Αυτό εγώ θα πάρει εφηγώ. Άλλον. Και ακριβώς και δεν θα σου κάνει ακριβώς που θες τη δουλειά σου. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να πάρει κανένα μπάξ αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός. Ποιον, την Ισούα. Αυτό σε παιχτάρα μπορεί την να παιχτάρα πάρει. Αυτή μπορεί να πάρει κανένα τέτοιο. Είναι ακριβώς. Ψηλός, δυνατός, γρήγορος. Ο Ισούα φίλε. Τρίτο στόπερ παίζει αριστερό μπάξ. Είχε συμβόλαιο, ήταν άτυχος ο Ισούα. Παιχτάρα, άστο. Παιχτάρα. Ο Ισούα είχε συμβόλαιο από πριν με τα ακριβά ποσά. Αν θέλει καμιά τέτοια παιχτάρα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πώς θα το πάρει που δεν έχει λεφτά. Του φηματικού. Ψάχνει τώρα να πάρει αυτό το παλικαράκι τον Πίρ, τον Ντόμ Πίρ. Το πιτσιρίκο αυτό που ήταν σκάνθρωπο, δανεικό πέσει. 21χρονο. Και ψάχνει και τον άλλο τον πόσο. Είπε στην τούμπα αυτό ο Σπύρι, θέλω να πούμε. Καλά, πει τώρα γίνεται δεν μασάνε αυτοί. Δεν μασάνε αυτοί. Γίνατε και φλόρι. Α, είμαστε και φλόρι. Όλου του λούζει λίγο. Yeah. Υπάρχει ο άλλο ο Καστεγιάνο. Ψάχνει λύση. Ο άλλο δεν έχει φράγκα όπω δεν έχει φράγκα και στο βόλε του ΠΑΟΚ. Ναι. Και να πω δύο λογάκια εδώ πέρα. Πόσα λίγο. Δίνεται στον Κατσαρί το χρόνο. Ο Ιβάν 650. Δίνει, και ναι. Δεν έχει 50 να δώσει ο Κατσαρί εκεί στο βόλε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το βόλε. Ναι, είναι μπάσκετ. Είναι χάντμπολ. Το μπάσκετ ο Κατσαρί το πληρώνει. Ναι, όλα αριστέχνη δεν είναι. Απληρωτή όλοι. Γιατί αριστέχνη δεν είναι. Δεν είναι. Τι. Ανώνυμη εταιρεία. Ναι, αλλά το μπάσκετ επειδή υποτίθεται ότι είναι κορονίδα θα πει πάρε και σε 100-150 χιλιάρικα να κάνουμε 2-3 κινησούλε. Ποιο θα τα δώσει. Από τα 600. Ποια να δώσει, είσαι τρελός. Ναι. Από τα 600. Έχεις χαζέψει. Στο βόλε λοιπόν, ναι. Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Πόσα σας ρίχνει ρε το χρόνο ο Ιβάν. 600 είπαμε. 650 έχω μάθει. 600 πες. Και τι θέλετε, θα σας δώσει κι άλλα. Εσύ πιστεύεις για να πρωταγωνιστούν όλα τα αθλήματα σε top level, hardball, madball, πάλι ιστορίες. Είναι πολλά, λες για καμιά 10 αθλήματα. Εγώ λέω δεν είναι πολλά. Άκου να δεις. Αν θες να κάνουν πρωταθλητισμό, αν θες να είναι απλά να φυτοζωούν, οκ. Εδώ, Κουλιανέ. Από τα 650 άλλα δεν παίρνει. Ποιος? Οι μπαμπάδες δεν πληρώνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν. Πώς δεν ξέρεις. Δεν ξέρω ρε φίλε. Τα αθλήματα πληρώνονται οι αθλήτριες και ας πούμε με. Όλοι πληρωμένες είναι. Όλοι πληρωμένοι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Όλοι πληρωμένοι. Τι κοστίζουν. Φεύγουν όλοι και παίρνουν τα λεφτά. Οι μπαμπάδες δεν δίνουν το μήνα λεφτά. Πόσα να δίνουν. Κάνε ένα υπολογισμό. Πόσα παιδάκια. Κάνε ένα πόσο υπολογισμό. Πόσα παιδάκια έχει στον ΠΑΟ. Δεν ξέρω εσύ πες μου που ασχολείσαι με αυτό. Έχει 200 παιδάκια. Δεν ξέρω σε όλα τα αθλήματα. Α, όλα τα αθλήματα πρέπει να είναι. 200. Ναι. 50 ευρώ το μήνα πόσα είναι αυτά. 50 είναι λες. 50 είναι πόσα. Πόσα, 100 χιλιάρια. 100 χιλιάρια. Άντε, ναι. Κάνεις δουλειά με 100 χιλιάρια νομίζω. Α, τι είπα 100 χιλιάρια. Ρε φίλε, ένας παίχτης κάνει 100 χιλιάρια. Ένας παίχτης. Ναι. Ένας παίχτης. Ναι. Για να φτιάξεις μια ομάδα θες 12. Ναι. Αυτό σου λέω.
και στο Βόλε τώρα για να το απαντήσω στα παιδιά εδώ πέρα που πανηγυρίζουν. Αν ο Ιβάν να σα δώσει καμιά ελεημοσύνη, φωνάζει τώρα. Λοιπόν, στο Βόλε έρχονται τρεις κουβανοί. Κάποιοι που δεν ξέρουν πανηγυρίζουν. Κουβανοί τι, για χασίσια έρχονται τι. Τρεις κουβανοί. Τι κουβανοί. Οι δύο ήταν εμπλεκόμενοι κιόλας με τα θέματα εκεί πάνω στη Φιλανδία. Τι εμπλεκόμενοι ήταν. Με το βιασμό, δεν θυμάστε τότε που ήταν. Τι θα είσαι κουβανό, κάνα καλό άνθρωπο, άλλο κουβανό. Έχει και καλό άνθρωπο. Τι θα είναι. Παιδιά, μην πανηγυρίζετε. Τα παιδιά εκεί στο Βόλε πάνω το παλεύουν, φέρανε δύο υπερπαίχτε. Φέραν δύο παιχταράδε τον Καναδό και τον Ρώσο. Μισό. Φτάνει, ρε. Τι θα παθιάνει, ρε φίλε. 700 του δίνει ο άλλο και λιμοκτονείται, ρε. Έδωσε τα λεφτά. Φίλε, τι λιμοκτονείται. Έδωσε τα λεφτά ο άνθρωπο. Πάω στο Βόλεϊ, έχει 5 χρόνια, έχει πάρει εξτρόπια. Τι λιμοκτονείται. Ρε λιμοκτονείται. Για να είναι σε ψηλό level όμω, θα πρέπει να ακολουθεί και την κατάσταση. Ρε έδωσε λεφτά για τον προπονητή στο μπάσκετ και ψάχναν τα λεφτά τώρα. Άσε με το αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α, είδε που έδωσε και στο μπάσκετ. Γι' αυτό σου λέω ότι παίρνει και τον μπάσκετ. Δεν σα γουστάρει στο μπάσκετ. Άλλο είναι αυτό. Τι άλλο είναι αυτό. Δεν τα λέτε εδώ. Αυτό είναι άλλο. Καφ, λέτε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζουν για του παίχτε στο Βόλιο. Πάω κρισκάρι φαίνοντα τρει κουβανού γιατί δεν υπάρχουν φράγκα. Πάτε εκεί στο Μακεδονία Παλά. Πέντε του Αρτήρα Γκρπλόντε τη Χερούκλα. Κάντε ένα ρεπορτάζ και πει Προέδρε. Τι λεφτά έδωσες εσύ για να πληρωθεί ο προπονητής. Ποιος προπονητής από όλους. Στον μπάσκετ. Ποιος. Ποιος ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Α, πριν 3-4 χρόνια, 5 πόσα λες. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πότε, αφού είχαμε Παπαδεοδόρου 2 χρόνια, 3. Πρόεδρε, έδωσες λεφτά να πληρωθεί το ρεύμα. Γιατί τα πήραν οι μάνατζερ τα λεφτά, γιατί τα πήγαν άλλο. Αυτά να ψάξεις. Πλήρωσαν τους μάνατζαρέους δηλαδή. Γιατί. Και δεν πλήρωσαν τον προπονητή, αυτό λες. Ναι. Γι' αυτό σας έχει ο Ιβάν να πούμε. Λες. Ακούει, ναι. Γιατί τι τον έχει τον Ιβάν δηλαδή, ότι δεν μπορεί να δώσει 20 και 30 και 100 χιλιάρικα. Πώς δεν τον έχω, εννοείται λοιπόν, ότι μπορεί να τα δώσει. Λοιπόν, απλά είναι εκνευρισμένος και δεν τα δίνει. Πολύ εκνευρισμένος. Εντάξει, αδικά είναι εκνευρισμένος. Ας βρουν τρόπο να τον ξενευριάσουν. Με κατηγορίες έτσι με είπαν. Έτσι με κατηγορίες. Ναι, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι γιατί μου στείλαν πολλά μηνύματα. Ναι, ναι. Τι είναι αυτές οι βόβες. Αυτά δεν είναι ούτε σκάγια από τις αποκριές. Βόβες κουβανούς. Αυτοί οι κουβανοί. Βιαστές. Δεν ξέρω, δεν ήταν αυτοί που βιάζαν. Μες στο Βραζιλιάνο να κλειδώσουμε τις κόρες μας. Ναι. Γιατί κουβανοί δεν θα σαν τον Νουάρ να στέλνουν μηνύματα. Θα ψάχνουμε τις κόρες μας στο ΣΕΙΚ. Και επειδή είναι ΠΑΟΚ δεν τα λες πες Βραζιλιάνε. Πάντως οι κουβανοί προτάθηκαν και έρχονται την Παρασκευή. Θα δοκιμαστούν. Γιατί είπαμε ο ΠΑΟΚ στο Βόλε δυστυχώς τα παιδιά. Είναι να δούνε. Κοίταξε να σου πω. Ο Κάλβερας 22χρονος. Πιτσιρίκος. Κουβανός. Κλείστε τα κορίτσια στις δουλάπες. Ο Μιράντα, ναι, ο Άλμπο είναι ένας διαγώνιος ο οποίος έχει πέρασει και τον Παναϊκό. Είναι πολύ λίγα πράγματα για διαγώνιος είναι της πλάκας. Και ο Σαντοβάλ βγαίνει πρώτη φορά από την Κούβα έξω. Πρώτη φορά, δεν έχει ξαναβγεί αυτό. Κλείστε τις παρθένες στις δουλάπες. Τι πράγμα είσαι, εσύ. Κλείστε. Τι πράγμα είσαι. Και με την αστυνομία έτσι όπως είναι και τους νόμους εδώ πέρα μπορεί να σε σκοτώσουν το παιδί και να πούνε αφού ο κατηγορούμενος. Λες. Ναι, γιατί δεν είμαστε Φιλανδία, λες. Ναι, ναι, προσέξτε. Α, μάλιστα. Μπορεί ο εισαγγελέας να είναι ελαφρύς και να πει αθώος. Άρα, παιδιά, μην τρελαίνεστε πολύ με τους κουβανούς. Τα παιδιά το παλεύουν, το προσπαθούν. Δεν υπάρχει μπακύρι. Φέραν εδώ, μήπως τους κάτσει κανένα λαχείο. Δύσκολα τα πραγματάκια εκεί στο Βόλι. Ξυλώθηκαν να φέρουν παιχταράδες και ο Μάρσαλ και ο Ήλνικ. Πρέπει να βοηθήσει κάποιος να φύγει και ένας διαγώνης. Δεν μπόρεσαν να πάρουν τον Club Vike να έχουμε ήρεμο το κεφάλι μας. Τι να κάνουμε τώρα. Λείπουν χρήματα. Δεν υπάρχουν. Θέλει ενίσχυση. Θέλει διαρκεία. Θέλει κάτι τη άλλο. Έτσι για να μπορεί η ομάδα να κινηθεί σωστά. Γιατί αυτοί οι τρεις είναι λαχιάκια. Και οι τρεις. Οι κουβανοί. Ποιος Κάλβο τώρα και ποιος Μιράντα. Αυτά κάποιους που γνωρίζουν Βόλε να τους ρωτήσετε, να σας τα πούνε. Λοιπόν, μια ώρα δεν φτάνει. Σίγουρα για να αποκτήσετε το μαύρισμα που νερβόσασταν για τις διακοπές. Φτάνει για να κερδίσετε τα εισιτήρια της επιστροφής σας από το Flames to Go, του Free to Go και την Sea Jets. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, 5 τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο My Free to Go App και διεκδικήστε τα. Μένετε εδώ, Κώστας Βαραγιάννης αμέσως τώρα, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Από τη Χαλκιδική, έχεις κάνει τα μπανάκια σου και σου έχει ανοίξει και η όρεξη. Σου λέει η δικιά σου, πάμε κανένα Ιταλικό, κανένα Ταϊλανδέζικο, κανένα Κινέζικο να γουστάρουμε. Τις λες, άραξε στάκα μωρό μου. Τις λες, έχουμε Μακεδονίτικο, σολατεράς. Το εστιατόριο του Ρίτζες, η πρωτοτυπή, φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του τη Μακεδονίτικη κουζίνα. Με όλα αυτά τα ωραία πιάτα που έχουμε γευτεί κατά καιρούς από τις γιαγιάδες μας, από όλες τις πόλεις Βορείου Ελλάδας και της Μακεδονίας. Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Δράμα, Χαλκιδική. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τρώμε απεριόριστα, μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα όλα. Κερνάμε και ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα, ένα ψυχτικό. Το εστιατόριο είναι ανοιχτό κάθε μέρα και όπως είπαμε θα τρώμε άλλα μακεδονίτικα όλο τον Ιούλιο. Δεύτερη ωρίτσα, Rap & Cool εδώ στο Μετρόπολης. Μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ με την Κορασίδα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού εδώ θέλουν να ακούσουν πρωτοσέλιδα, λέει, να δούμε τι θα πει ο Κωνσταντίνος.
Θα πάμε εκεί τώρα, Κωνσταντίνε. Πάμε να ρίξουμε ένα βλέπω. Αυτό το γεγονός ότι τσακώθηκα χθες. Με ποιον? Με τον Μητροπάνο. Α, με τον Μητροπάνο, τσακώθηκες, ναι. Μας έφαγε στη ζωή του, λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπουμε μάτς Ολυμπιακό. Θέλουμε να δούμε δεκάδα. Ποιος έχει την μπάλα, τι είναι αυτό, ποιος βγήκε. Μπαίνω στην εφαρμογή, δεν είχε τις δεκάδες και τα λοιπά. Ναι. Να δούμε και τα λοιπά. Θα τα δούμε τώρα. Ο Μητροπάνος, από εβδομάδα έχουμε επίσημα παιχνίδια. Ξεκινάμε τέρμα. Να ακούσουμε, λέει, Ρουβά. Ρε, δεν πα στο διάλογο και εσύ. Μη πρωί, ρε Κωνσταντίνε. Πάλι ο Σαχλαμάρας. Τριαδιώτη να πούμε. Τριαδιώτης ήταν. Σαχλαμάρα μου φόρεσε εκεί τη Αλφα Ρωμαίο. Το σήμα και τον πέρασε για Παναθηναϊκό, εσύ. Άρε φωστήρα μου. Άρε φωστήρα μου. Τον πέρασε. Με λέει Βασιλάκος. Τέσσερα αυτά είναι. Μην τα πετρέψει. Μου λέει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε ένα βλέφαρο. Τα προσέλιδα πάνε ακριβώ όπω φανταζόμουν. Γιατί μιλάω με φίλου Ολυμπιακού. Σου λέω, θα ρίξετε κανένα τρίμπαλο την Νότιχαμ. Θα πείτε τι ομαδάρα έχουμε. Το είπα πριν. Και μετά λέω θα πάτε στην Πλιζέρ και θα προσγειωθείτε. Ναι. Γιατί δεν είναι Νότιχαμ, ούτε οικογενειακό διπλό. Έτσι. Πάμε λοιπόν πρωτοσέλιδα. Για να δούμε. Sport Time. Καταιγίδα. Καταιγίδα, λέει, δύο γκολάρες ο Γκερέρο, ένα ο Μασούρας. Ικανοποιημένος ο Μάρτινς. Ο Μασούρας. Ελκυστικός, ναι. Άκρος και πανέτοιμος. Αυτά. Για το μάτς με την Πλιζέν. Ναι. Νίξε 3-0 την Νότιχαμ στο ζεστό Καραϊσκάκι. Είχε πολύ κόσμο πάντως, έτσι. Το Καραϊσκάκι δεν ζεσταίνεται ούτε στη χύτρα ταχύτητα. Ναι, κόσμο έχει, αλλά έδρα δεν είναι πλέον το Καραϊσκάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν κάνει ο άλλος με το φτυλεβόα να πούμε. Ναι, τελείωσε. Αυτό από δεν... τότε που φύγαν από το παλιό και πήγαν στο καινούριο και άρχισαν τη λεβόα, πάει το Καραϊσκάκι. Πέθανε ο Ατήλιο. Και ο Ατήλιο με την τρομπέτα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα χτυπηματάκι. Κάνουν εκεί τις μαγκές εκεί στην εκπομπή του Τσουκαλά. Ναι. Έχει ένα χτυπηματάκι για τον Βέρντε, έτοιμη λέει η ΆΕ για τις βόμβες με Ολιβέρα και Βέρντε. Και έχει και ένα χτύπημα, λέει ότι ακόμα όντως... ο Ολιβέρα με τον Βέρντε. Γιατί ο Καστοριανός στέλνει στο Facebook μηνύματα. Τι έστειλε, δεν είδα. Πες να δεις, θα γελάσεις. Θα γελάσουμε τον Καστοριανό. Ακόμα ναι, τι θέλει. Εντάξει, θα περάσει τον Άρη. Εντάξει, πες τον Καστοριανό. Άμα είναι για τον Βέρντε. Τι θα περάσει. Άμα του πάρει αυτού του δύο, θα τον περάσει λογικά τον Άρη. Και τον Ατρόμητο θα περάσει. Καλά, δεν είναι. Εσένα δεν σε χτυπάει με αυτού του δύο. Τρελός είσαι. Τρελός. Ποιο θα με χτυπήσει τώρα. Να. Τώρα. Υπέγραψε ο Μελιόπουλος και ο Μιχάηρε Κουλιανέ. Να και έβαλε τον Βέρντε και τον Νέλσον εδώ χωρίς να του έχει πάρει κιόλα. Αυτό το ότι δεν τους έχει πάρει. Ναι. Και επειδή γνωρίζει τι εστί Μελισανίδη, κακώς τους έβαλε. Χωρίς να τους έχει πάρει, πανηγυρίζει ο άλλος. Έναν από τους δύο, αν πάρει, είναι επιτυχία για μένα. Νομίζω θα πάρει τον Πορτογάλο, ας πω γιατί. Έναν από τους δύο, αν πάρει, ναι, πρέπει ο Ξίδης να κάνει πάρτι να πούμε και να κεράσει. Ο Πορτογάλος δύο χρόνια γυάλιζε τα παπούτσια της τάπης του Πούκη που ήθελε να πάρει ο Πάκου πέρσι, θυμάσαι. Θυμάμαι. Καθόταν και του καθάρισε τα παπούτσια για να παίζει ο άλλος. Αυτό έκανε ο Πορτογάλος πέρσι. Λοιπόν. Έχει ένα χτύπημα πάντως Sportline και λέει ότι ο Πάκο είναι πολύ κοντά πλέον σε back και half. Θα έχουμε ανακοινώσει. Για να δούμε. Καταιγίδα εδώ. Καταιγίδα. Φεύγουμε από Sportline. Ναι. Πάμε Sportday. Sportday. Καταιγίδα και εδώ. Πάλι. Φαντασία 0. Ναι, ρε φίλε. Καταιγίδα ο ένας, καταιγίδα και ο άλλος. Να δει ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή συνοηθείτε τώρα. Του πήρε ο Μαρινάκης τηλέφωνο. Ναι. Γράψε καταιγίδα. Γράψε καταιγίδα. Ό,τι του λέει το αφεντικό γράψε. Γράψε αστραπέσαι, γράψε αστραπόγενο. Κάτι α βάλει, ξέρω. Δεν μπορώ ρε με τις εφημερίδες. Δεν κατάλαβες. Υποτακτική του υποτακτικού. Ένα εδώ τα. Ρε χατζιαβάτιδες γίναμε, ρε. Χατζιαβάτιδες των μεγάλων αφεντικών. Δίπλα από την καταιγίδα. Ναι, φίλε, σου πω κάτι. Πλέον οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Στον ΠΑΕ των ποδοσφαιρικών που των ανώνυμων εταιριών είναι και ιδιοκτήτες καναλιών και εφημερίδων. Τι δεν καταλαβαίνει. Τι σας κάνω, ρε. Ελέγχουν τα πάντα. Στα ίντερνετ βγείτε, ρε Φλόρι. Παντού έχουν site, έχουν εφημερίδες, έχουν ραδιόφωνα. Τέλος. Γεια σας. Γιατί δεν έχουμε. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι. Εντελώς. Άμα είσαι ανεξάρτητος, γιατί γλύβετε το Σαββίδι. Ποιο γλύβουμε, ρε Σαββίδι. Επειδή λέμε τα πράγματα όπως έχουνε. Έτσι είναι το χαφ. Που γκρινιάζουμε εδώ και ένα μήνα και φωνάζουμε. Εγώ τσακώθηκα με τον Βραζιλιάνο κάθε μεσημέρι, τον βγάζει ο άλλος να μπει την είδηση που είναι είδηση. Τσακώθηκε σε σημαίνει. Άμα στρελάνετε, ρε. Λοιπόν. Ο άλλος στεναχωρέθηκε που είπε ο Ηρακλής δεν παίρνει αδικία να πούμε. Ποιο, ο Μπούζας. Μη μισο μεγάλο. Την αλήθεια λέει. Ο μεγάλος. Την αλήθεια. Τέσσερις δυο σκαμπιλάκια θυμάσαι εκεί που σε είχε βρει σε λεωφόρο Νίκης και εσένα δυο σκαμπιλάκια. Μέσα, μπείτε μέσα μέσα. Παπα. Άμα δεις καρσούζα. Την ξέρεις την ιστορία. Πώς την ξέρω, αφού την είπαμε εδώ πέρα. Έχουμε πει. Δείτε τα καστούκια ο Μπούζας. Παπ. Γιατί πλακωνόμουν εγώ. Δείτε από εδώ, ρε. Δείτε και στον άλλο παοξή κι άλλο. Το ταξίζει. Παπ, πάμε δύο καστούκια. Τον ήξερε κι άλλο. Ναι. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι, φεύγουμε. Και λέει ο ταξίζει γιατί. Όχι ταξίζει. Έρχεται ένα άλλο αμάξι από δίπλα. Ναι. Στο άλλο φανάρι. Ναι. Ρε φίλε αυτό ο κοντό που σα έδειρε, λέει τι ήταν. Λέει, δεν το ξέρει, λέω. Πορταλτή του καρατέλαιο είναι αυτό. Σόπα ρε φίλε, λέει, και δεν του φαίνεται να μου. Έτο κυρμίμη. Έτο κυρμίμη. Χαστούκια να μπάμπα, άμα θες πες και τίποτα. Να στα μέσα να τσογλάει για παπά. Το διφάγο αθηνοκεντρικό.
10 αμάξια βλέπανε ένα 60 να δέρνει δύο 25άριδες. Ναι. Ο ένας ήταν και πιο ψηλός γαϊδί. Γαϊδούρι, ναι. Εγώ πες κοντός από τα... εντάξει, νορμάλ. Μέσα στα αμάξια ρε κολόπεδα μας. Α, μπράβο. Βολίδα. Και είναι ένας τύπος. Αυτό δεν θα το ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Έρχεται, με κυνηγούσε από πίσω. Γιατί? Να με ρωτήσει τι είναι αυτός ο κοντός που μας έδινε. Θα σου λέει τι είναι αυτός και κάθεστε και σούζα κιόλας. Τίποτα, δεν κουνιέστε. άπνοια εντελώς. Τα τρώτε και φεύγετε τα κολάκια. 3-0, καλώς τα παιδιά σας. Ποια σχολή είναι να γραφτώ, λέει. Λοιπόν, εκτός από την καταιγίδα, η Sport Day, το κύριε Μίμη, έχει και το μπαμ του Παναθηναϊκού. Μπαμ με κολοβό. Μπαμ. Κολοβό. Γιατί έρθει. Αφού τον έβαζε στην Εθνική Ελλάδα σου. Ο Άγγελος που τον έβαλα εγώ και καλά. Ο Άγγελος, ναι, ναι. Ο παπάς που το διαβάζει, ναι. Πρέπει και αυτός μεθυσμένος να είναι. Δηλαδή δεν έπαιρνε το λάμπρου, ναι, και έπαιρνε το κολοβό. Τον οποίο τον άφησε ελεύθερο η, ναι, Ομόνοια. Ναι. Και εσείς αφήνετε, ναι, το λάμπρου ελεύθερο. Δεν τον αφήνουμε. Κρατάτε, δεν ισχύει αυτό. Και κρατάτε το Λιμιό. Δεν ισχύει αυτό. Πόσους βούρδουλες θέλετε κι εσείς. Δεν ισχύει εδώ, δεστο. Φερέρα σε λάμπρου, σε υπολογίζω. Δεν ισχύει αυτό πράγμα. Αυτό αιωρούταν, δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε. Άρα έρχεται η μέτρο και βάζει σε. Ακριβώς. Κανονικά σε υπολογίζω. Δεν ισχύει γιατί. Κανότας δεν έβαλε κανένα μέσο εκεί που είναι ανιψιός του. Δεν ξέρω. Δεν είναι καλός παίκτης ο Λάμπρος. Είναι. Δεν χρειάζεται να βάλει μέσο τότε. Και το μέσο χρειάζεται. Α, για να, δηλαδή, σιγουτάρουμε λίγο. Στην κοινωνία που ζούμε. Εντάξει, να έχεις και το μέσο. Καβάτζα. Καθίστε καλά, ρε, ναι, και κερατάτε. 40 χρόνια είμαι, λοιπόν, 50 στον πάγκο. Η Sport Day. Ανιψιός μου είναι. Ναι, 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 ναι. Βάλτε και αυτή. Αφού είναι καλό παιχτάρι. Πεχταράς και, ναι, τι τον κάνετε τώρα. Έχει καταιγίδα. Έχει μπαμ κολοβού και έχει και το έρχονται. Σήμερα στην Αθήνα ο Βέρντε, μέχρι την Παρασκευή ο Ολιβέιρα. Επειδή έχει καϊβάνια εκεί στα λαϊκά. Θα πουλήσουν οι εφημερίδες σήμερα με την καταιγίδα. Ναι. Μόλις πάνε στην Αντίπα, το θυμάσαι τον καταιγίδα τώρα. Καταιγίδα. Δεν ακούω βρωμοτράγουδα. Δεν ακούς το Αριανάκη τον Αντίπα. Πώς το πήραν αυτό να το βάλουν και μέσα και αυτόν αυτό. Στο, δεν έβαλαν το Σακελαρίου χθες. Σακελαρίου, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, πες μου το Σακελαρίου. Ήθελες να τα πεις γι' αυτό. Πρόσεξε, ναι, που σε βάλανε εκεί στην ΚΑΕ Άρης. Μην έχεις κανένα δικαίωμα υπογραφής. Oh. Και σε πάρουν και, τις, και το κυλικείο από τα θέατρα, oh, που πας και παίζεις. Oh, 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 oh. Πρόσεξε Σακελαρίου γιατί σε βλέπω καλλιτέχνη. Χαϊβάνι θα σε πιάσουν. Πρόσεξε εκεί, θα σε βάλουν να βάλεις καμιά υπογραφή. Και ας σε πάρουν και τις πολυκατοικίες που δεν έχεις. Ντανιέλε Βέρντε, αβάντι. Κλείνει η παρένθεση. Εγώ είμαι με τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες. Έτσι, να μην μπλέκονται με τα αθλητικά. Όχι, γιατί να μπλέκονται. Θα τους φάνε. Πρόσεξε, κότες θα τους φάνε. Σαν τα πίτουρα. Ρώτα το δικηγόρο σου τι είναι αυτό εδώ που παίρνω αντιπρόεδρος. Μη σε βάλουν να υπογράψεις τίποτα. Και κλάψει μανούλα. Την πατήσει τώρα, τι να την πατήσει. Όλοι την πατάνε. Την πατάνε. Όλοι την πατάνε. Εγώ την πάτησα με. Μάζευα λεφτά για ένα κοριτσάκι που δεν υπήρχε. Ναι, εσύ. Τι. Τι πάτημα ήταν αυτό, ρε γόρι μου. Κύκλο παπάτημα. Με βρήκαν ότι με τα ζώα και με τα. Είσαι φιλέ, να γνωρίζει. Είσαι τέτοιο. Με δαγκώσανε. Και σε φάγανε, σε ψήρισαν. Ναι, και από τότε το. Και ξανά λέω, παιδιά, μην παρεξηγήσετε από εδώ και πέρα. Φιλανθρωπία στη δική μου την εκπομπή. Και εσύ μάζευε, ναι, μπαγάσα κοριτσάκι που δεν υπάρχει. Μετά το πήρα καμπάνια. Τι και φταίει είσαι τώρα να που σε λέει κι ο άλλο. Δηλαδή, είμαι, ρε, είναι δυνατό, ρε, φίλε. Γι' αυτό σου λέω ότι κάνω τον έξυπνο, ναι, αλλά και εγώ την πατάω. Όλοι την πατάνε. Άρα δεν κάνω το μάγκα. Όχι. Άρα λέω Σακελαρίου, πρόσεχε, μη σε δαγκάσουν εκεί πέρα. Σωστό, η εμπειρία τώρα μιλάει. Πρόσεχε την υπογραφή σου. Άλλωστε η εμπειρία τι είναι. Λάθη που έχουμε κάνει και την πατήσαμε. Και μετά λέμε ότι έχουμε εμπειρία. Και την ξανακάνουμε, ναι, και την ξαναπατάμε. Αβάντι, έρχεται ο Ντανιέλε Βέρντι, απογειώνει την Ένωση. Βέβαια, είδα τα νούμερα του χθες. Δύο γκολ έκανε όλα και όλο πέρσι. Πού τα έκανε πέρσι? Σε Βαγιαδολίδ. Πόσα μάτσα έκανε? Κάνε 20 κάτι. Άμα έκανε 20 μάτσα, έκανε δύο γκολ. Είναι λίγα. Λίγα είναι, αλλά οκ. Okay. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ο Ντανιέλε Βέρντι, από αυτούς που έγινε πολύ καλύτερος και επιτέλους παίρνει ακραίο η ΑΕΚ. Έρχεται, λέει, και ο Νέλσον την Παρασκευή. Είπαμε, δύο μεταγραφές αυτές στην ΑΕΚ την ανεβάζουν πάνω από τον Άρη. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ ψάχνεται για την μεσοεπιθετική της γραμμή. Ναι, ναι. Ναι, αλλά και πίσω, α, τώρα, και πίσω είναι λίγο χουνή να πούμε. Οικονόμου, με Τσιγκρίσκι, πύληνα, πόδια. Ο Τσιγκρίσκι, αν δεν ήταν πύληνο. Είναι πύληνο. Είναι πύληνο, τι να κάνουμε τώρα. Είναι πύληνο. Διαβολικό Ολυμπιακό. Πάει στο οικογενειακό δίδυμα και του ξεπάτωσε. Τούρμπο κολοβό. Σπορτάμε, έχει πολλά χτυπήματα κι αυτή. Πώ το κόρτεμα γίνεται τούρμπο. Τούρμπο, λέει ο κολοβό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αγκαλιά και με ζαχίτ. Δεν την κλείσανε αυτή τη live ακόμα. Όχι, να τι. Και έχει ένα χτύπημα Βούξεβι και Μπρούνο Κώστα. Κάτι μου λέει ότι μπορεί να είναι ο Βούξεβιτς. Ούτε τις Σαρδέλες. Ούτε Σαρδέλες. Της Λαϊκής, της Τετάρτης που είναι εκεί στη Τούμπα στη γειτονιά μας. Σήμερα. Σήμερα. Έχει Αγία Μαρίνα γιορτή, γίνεται χαμός σήμερα εκεί. Θα οικονομήσει και Αγία Μαρίνα. Ο χαμός, έχει καντίνες, έχει γίνεται οικονομισιά. Όπου Άγιος και Εκκλησία έχει οικονομισιά. Πανέτοιμος. Φως. Πανέτοιμος. Πά, ελάτε να σας σκίσουμε, να σας πάρουμε τα γκρόβερ, να τα ρημάξουμε όλα. Δυο μέτριες ομάδες έχω, Ολυμπιακό και πάω. Πανέτοιμος όμως λέτε. Καλά. Εμείς γκρινιάζουμε όμως εδώ. Όποιος. Εμείς φωνάζουμε εδώ.
όταν φωνάζουμε, φωνάζουμε και είμαστε σωστοί. Πρόσεξε, εμείς φωνάζουμε. Εγώ HDNA δεν αγίνω. Ναι, εμείς εδώ, εμείς εμείς είμαστε εδώ με μέτρο σπορ. Ναι. Μικρόφωνο, Μετρόπολη. Ναι. Δεν φωνάζουμε γαβ. Έστω και χαβ που λες εσύ. Όπως γαβγίζει μίνι. Ναι, αλλά αφού γαβγίζουμε. Όπως γαβγίζει το πιτμπούλ, δεν γαβγίζει. Εδώ δεν γαβγίζουν όμως. Καθόλου. Εδώ κάνουν. Δεν γλύφουνε να πούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό ήθελα να σου πω. Απλά εκεί ο άλλος στο λιμάνι διορίζει. Α, κάνει τέτοια. Ακόμα λιμάνι δεν είναι. Δεν το γλύφεις. Εσύ γλύφεις και είσαι και βλάκας. Γαβγίζουμε σε λέω εμείς, αγόρι μου. Εντάξει. Λοιπόν, πανέτοιμος λέει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αν έρθει η Πλιζέν την άλλη Τρίτη και ρίξει κανένα τρίμπαλο, λέω εγώ τώρα. Τι παίζουν πρώτο μπάσκετ. Στην Τσεχία. Αυτό προσέλιδο δεν θα είναι ρεφίλ να το πάρει και να του κάνει αγωγή. Θα το κρατήσει. Θα το κρατήσει. Λέω τώρα, γιατί μπορεί να κερδίσει για να πούμε ότι όντω είναι πανέτοιμο. Εσύ τι λες ότι είναι. Εγώ που είδα την Πλιζέν είδα ότι είναι αυτή έτοιμη και ο Ολυμπιακός δεν είναι. Ο Ολυμπιακός πώς τον είδες. Δεν το είδα χθες. Τον μαύρο εκεί, τον ψηλό, τον ορθό. Είδα όλα τα φιλικά του. Το center back πώς τον είδες. Καλή μπάλα. Σε μέδο. Ναι. Ξέρει μπαλίτσα, λίγα κιλά. Άμα χάσει θα είναι καλό. Είναι λίγο βαρύ. Είναι βαρύ. Ψηλάν καλό. Πολύ. Άμα το χτυπήσει χαμηλά με κανένα στόχο. Να έχει τώρα σε μέδο, να έχει και τον άλλο το Σισέ, τον άλλο το μαύρο 2 μέτρα. Θα του χτυπήσει εκεί. Εκεί μπαίνει διάμεσα, άμπραβο. Για πα στην πλάγια γραμμή να σεντράρει. Δεν έχει πρίγιο τώρα. Πανέτοιμο λέει ο Ολυμπιακό. Πιο εύκολα τον τρυπά τώρα. Με Αβραάμ και σε μέδο θα παίξει. Ο Αβραάμ. Με αυτού θα παίξει. Ο Αβραάμ είναι συνταξιούχο των Ελτά. Με αυτό θα παίξει. 100 κιλά βόδι. Ναι. 4 τόνου ρετσίνα για μπάλα ενώ ο Αβραάμ 35 χρονών. Σαν δεν τρέπεστε λέω. Ο Μεριά είναι κάτω σε. Ο Μεριά. Είναι κάτω σε. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τον γέρο θα πάτε εκεί πέρα να παίξετε. Θα σα κάνει καλά λέει ο Κουλιανό. Θα σα κάνει πλιζέν, πώ τη λέω, κόκκινο. Τα σύμφωνα να πούμε. Πλιζέν. Να μην πω τι θα κάνει. Μη. Δεν λέω. Δεν λέω. Εγώ την είδα πιο έτοιμη την πλιζέν πάντω. Γιατί τον Ολυμπιακό τα είδα όλα τα φιλικά του. Μόνο το χθεσινό δεν είδα γιατί ήταν οικογενειακό δίπλα. Ήταν Παπαδόπουλο 35 ετών σε υψηλό επίπεδο να παίξει. Έλα. Πω. Τρέλα. Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτοί που γράφουν τα πρωτοσέλιδα, έκθεση, έκθεση ιδεών, ναι. Περνούσαν με μέσον. Δεν ξέρω. Καμία φαντασία. Πω. Καμία φαντασία. Μηδέν φαντασία. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Δεν είναι γραφιάδες. Εμείς εδώ έχουμε, είχαμε Παζούλη, έχουμε Μπούζα. Ναι, σχολή. Έχουμε Γρηγοριάδη. Σχολή. Ο Μπούζας ακόμα και ο Μπούζας πρόλαβε, επειδή είναι γέρος, τα γράμματα, τα ξύλινα. Τα ξύλινα. Είχαμε, ήρθε ο Τζόρνταν και ήταν άλλο Τζόρνταν, ήταν ο Έρ. Είχαμε και έχουμε εμείς εφημεριδάδες. Γι' αυτό εγώ απαιτώ από τη Metro Sport πολύ ωραίότερα πρωτοσέλιδα από αυτόν τον φλόρον εκεί κάτω. Να μας φέρουμε την νικήτρια, παρακαλώ, ή τον νικητή. 3-0 άστραψε και βρόντιξε ο Παναθηναϊκός. Γιατί αγχώνεσαι. Γιατί πρέπει να κάνουμε το διαγωνισμό. Δικιά σου δουλειά είναι. Ναι. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε δουλειές. Ο άλλος κουλούρι. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με πρωτοσέλιδα. Ναι. Να πάμε και στον Ξίδι, το φίλο σου. Τι λέει ο Ξίδι. Όχι, πρώτα έχουμε πράσινη που μιλάει για μπάλα. Περίμενε. Γυαλίζει το μάτι του. Κολοβός. Θυμάσαι το σιόπι. Κολοβός! Γυαλίζει το μάτι του Κολοβού. Κοίταξε, για μια. Άκουσα. Καλή κίνηση για Για μια μικρή ομάδα όπως έγινε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 8 χρόνια. Ναι. Είναι πολύ καλή κίνηση ο Κολοβός. Πολύ καλή, όντως. Αυτό αναδεικνύει τη μικρότητα του Παναθηναϊκού. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Πανηγυρίζουν για τον Κολοβό, λες. Όταν πανηγυρίζει για τον Κολοβό, αναδεικνύει τη μικρότητά σου σαν σωματείο, σαν ομάδα, σαν μέγεθο. Είναι μια ανάλυση. Αυτή είναι η δική μου ανάλυση. Κολοβός για τον Παναθηναϊκούλη, καλό είναι. Τον Παναθηναϊκούλη όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, γιατί σαν μέγεθο είναι τεράστιο. Για σήμερα μιλάμε. Για σήμερα είναι αγωνιστικά μικρό. Κάνει 40%. Ναι, τώρα κάνει 5. 6, ναι, Έρχεται και ο πρώτος, Ντανιέλε Βερντέ, ραγδαίες εξελίξεις λέει. Μέχρι αργά το βράδυ έλεγαν ότι το παίξι θα έρθει σήμερα στην Αθήνα. Φτάνει, προχωρούν για Ολιβέρο, Ξίδης. Θα πουλήσει. Θα πουλήσει μετά. Θα πουλήσει ο Ξίδης. Θα πουλήσει γιατί. Πουλάει ελπίδα παικταράδων. Βέβαια, η ΑΕΚ να πούμε χθες γιατί περνάει στο μούχτι το ρόλο ιστορία. Ότι. Δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη Βίστα Λόβα. 1-1. 1-1 με ομάδα γάμα εθνικής. Άσχετα αν έβαλε ρεζέρβες μέσα. Δεν γίνεται να μην μπορεί να κερδίσει μια ομάδα γάμα εθνικής. Α τα λαβίστα πώ τη λέγανε. Ναι. Βιλανόβα. Έτσι. Εντάξει. Το κουκούλωσαν, δεν υπάρχει φαινά αυτό. Το φιλικό έτσι. Εσύ τα Γιάννενα τα πήρε πέρυσι εύκολα το 2-1 στο 87. Πρωτάθλημα είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι. Με τα Γιάννενα. Τα δεύτερα έβαλα τα Γιάννενα. Και τα τρίτα να βάλανε. Ομάδα Super League δεν είναι. Ο Ατρόμητος που έρχονταν με τα τρίτα και ζοριζόσουν. Μέχρι σε βαθμού. Ναι, αυτό είναι. Ο Ατρόμητος μια χαρά. Τέταρτο σερμάτσε. Ναι, αλλά τέταρτο σερμάτσε. Ναι. Λοιπόν, και είπαμε σήμερα δικό μα εδώ από το σέλιδο φρέσκε ιδέε από τον Αμπέλ Φερέρα. Open mind. Τι θα πει. Ανοιχτό μυαλό. Ποιος? Ο Φερέρα. Όταν το δούμε 4-2-3-1 δηλαδή. Ναι. Το 4-2-3-1 αυτό ήταν. Ναι, να πάει με την ίδια τακτική που πήγαινε ο Λουτσέσκου. Να μην πειράξει τίποτα. Ναι. Αυτό θα κράτατε το πρώτο σέλιδο. Σα αρέσει. Το open mind. Το open mind. Ναι, close mind. Τον Οκτώβριο. Locked. Κράτατε. Εγώ την παίρνω την κράτα την αυτή. Την βάζω στο πόρτ μπαγκάζ του Κόρντομπα. Βάλτε σε σακούλα μέσα. Καλά, κοίταξε. Νομοτελειακά κάποια στιγμή. Ναι. Αχ, η Μαρινούλα μας έστειλε μήνυμα, ρε φίλε. Ποια? Το Μαρινάκι μας. Τερλίκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που θυμηθήκατε. Σας αγαπάω πολύ και σας ακούω. Η Μαρινάκι. Κοριτσάρα μου, ναι. Σχολείο είναι. Ναι. Δεν είναι σχολείο τώρα, ρε.
Πώς θέλει σχολείο. Πού είναι μέχρι τέλη Ιουλίου η καραμελίτσα λειτουργεί. Πώς. Τι ψυχούλα αυτή. Η άλλη πήγε η Γερμανία. Η άλλη πήγε να βρει τα γόρι. Πήρε τα γόρι μου, τα γόρι μου, είναι τα γόρι μου. Λοιπόν, έχουμε ένα γόρι τώρα εδώ. Ναι. Φιλιά Μαρινάκη μου, να σε χαιρόμαστε όλου. Τι λέω, Γενούλα μου, τι τσιγκάνε στα 14 δευτερόλεπτα. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, έχει αναπτυχθεί η πρόωρα, το μυαλό, η θέληση, η δίψα για να βρει τη ζωή. Από τον μπαμπά. Πήρε, έχει ανεβασμένη τεστοστερόνη. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι έχουμε. Κρικίδη. Τρικίδη. Κρι. Οπότε λέμε κρι-κρι. Τρικίδη. Κρι. Κρικίδη. Κρικίδη Δημήτρη. Λοιπόν. Πάμε στον Κρικίδη. Θα σου πω τι είναι αυτό. Δεν είναι Έλληνα. Γιατί δεν είναι. Πόντιο. Κρικίδη. Όχι. Όχι. Είναι. Ρουμάνο. Όχι, όχι. Πώς τις λέγανε αυτές τις γυναίκες που ερχόντουσαν. Τι είναι. Ποντέ είναι. Ποντέ. Καμιά καλή θα έλεγε. Τι ψηλέ θα έλεγε. Τρικίδη. Κρι όμω είναι το αυτό. Το ίδιο είναι. Α, το ίδιο. Το πιάνει και το ταφ και το κάπα είναι ίδιο το κάνει. Δεν είναι Έλληνα. Ωραία, δεν είναι Έλληνα. Προχωράμε. Κρικίδη Δημήτρη. Θα πει είμαι Έλληνα, αλλά δεν είναι. Θα πει με Έλληνα, αλλά δεν είναι. Θα μιλάει με τη μύτη τη βουλωμένη του ποντίου. Πολλά παιδιά. Πολύτεχνος. Πολύτεχνος, ναι. Έχει πάρει όλες τις προμήθειες του κράτους. Α, τα πήρε. Ό,τι επιδόματα υπάρχει, κυκλοφορεί στην πιάτσα. Δώστε εδώ. Ναι, ναι, τα έχω όλα καβατζωμένα. Ταξί. Όχι. Όχι ταξί. Μαζεύει αυτά τα μπουκάλια και πάει και τα δίνει. Ποια ραγουρού. Πήρες πίσω. Το δρόμο που παίρνουν τα. Τι ραγοσυλέκτης είναι ο άνθρωπος. Ραγοσυλέκτης. Άντε τώρα, τι άλλο θα ακούσω. Εσύ δεν μπορείς παλιά δεν μάζεις τα μπουκάλια, τα γυρίσεις πίσω στον μπακάλικο για να πάρεις. Όχι. Δεν τα γύριζες. Εγώ μεγάλο. Δεν με στέλνανε χαμαλή και πάνε τα μπουκάλια πίσω. Πάρουμε, τα μάζευα και τα γυρίσουμε πίσω με την κάσα. Εγώ πετούσα τους κεφτέδες από πάνω. Εμεσύ τι θα έκανες και τίποτα καλό εσύ. Λοιπόν, είπαμε πολύτεχνος. Επιδόματα. Μαζεύει μπουκάλια. Ναι. Ομάδα. Δεν είναι Έλληνα. Δεν είναι Έλληνα, ναι. Αυτοί όλοι παοξίδες είναι. Παοξίδες είναι όλοι. Παοκ. Έχει κανένα άλλο επιπλέον στοιχείο που μένει. Στην Νικόπολη. Στην Νικόπολη μένει. Στου Μακεδονικού το εκεί που θα πέφτει. Πίσω από το Μακεδονικό. Στον Ανδρώνη το χαιρετά κάθε πρωί. Δημήτρη, βγες ρε ψυχούλα μου γιατί αυτό. Περνάει με τη Mercedes ο Ανδρώνη και την λιγουρεύεται την κλέψη αυτό ο Τρικίδη. Ο Κρι, Κρι. Τώρα κόλλησε Τρικίδη, Τρικίδα το λέει παιδιά να ξέρει. Τελειώσαμε τώρα, δεν υπάρχει Κρι. Λοιπόν, Δημήτρη, έχεις 30 λεπτάκια παρά 4 παρά 3. Θα σε βγάλουμε να σε ακούσουμε. Και... Ρώσο Ανατολικό Παοκό Μύταρο. Αυτό δηλαδή το βλέπω και ναι. Παλιό αμάξι. Ναι, εντάξει. Κάνα Σάμαρα, Λάντα. Ναι. Α, κουλ. Cool. Λέει καλημέρα, λέει. Άσε να χαίρονται οι Ολυμπιακοί να επαναπαύονται, λέει. Να τους βάλουν και σε λίθαρδο. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι αργά, λέει. Μόνο αυτό έχω να πω, λέει, για τη στάση των Ολυμπιακών. Mm. Τι μας ενδιαφέρει τώρα, Ναι. Τι μας ενδιαφέρει, παιδιά, δεν έχουμε κανένα. Δεν τέτοιο. Το νοιάζει αυτό, ναι. Όχι, εμένα δεν το νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρω χαύρε, φίλε. Ναι. Που τα έχουμε πει, αυτή είναι αυτό. Θα καυγίσει από τη μήνυ. Χαφ. Για βάλω το σκύλο, πώς θα κάνει, τον έχουμε. Για να δούμε, πώς λέει. Χαφ. Ακούμε τα σκυλιά. Καλά καυγίζουμε. Καλά γαυγίζουμε Κωνσταντίνε όλα τα παουξάκια. Αλλά κουνήστε τη γονά τώρα στο μεγάλο αφεντικό. Και γαυγίζουν και πηγαίνουν και παίρνουν τα διαρκεία του. Μούγκα είσαι. Μόνο ο μεγάλος Νικόλας έπαθε τα εγκεφαλικά. Λέει δεν θέλω φράγκο. Δεν θέλω φράγκο είπε ο Νικόλας. Αφήστε με λέει ήσυχο. Αφήστε με ήρεμο έτσι. Ναι. Αφήστε με ήρεμο. Βρε τον κάναν Θεό, βρε τον είπαν, βρε τον κάναν. Τελείωσε, δεν παίρνω εγώ λεφτά. Για τον φίλο μου με ρωτάει για τα διαρκεία του Άρη. Τα διαρκεία του Άρη ο Βαραγιάννης με ενημερώνει, διαβάζω 5-800 κάτι τέτοια μου λέγε. Δεν θα κάνουν. Καμιά 8 θα κάνουν αυτοί. Εσεί του αγοράκι δεν τα περάσουν. 19 έχει. 19, πάνω από 20. Πάνω από 20, εντάξει. Ναι, αλλά αυτοί έχουν ο Άρης Ολυμπιακός ένα μήνα πριν από μένα ξεκίνησαν. Πώς, τι παινιά. Έχουμε μια λογική, μια βάση. 13.000 σε λιγότερο από μήνα. Ναι. Πιο πολλά διαρκείας πούλησε ο ΠΑΟΚ ή αυτά που έβγαλε εδώ ο Γρηγοριάδης με τον Ζαϊρή. Τα φύλλα του ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Τέσσερις φορές sold out κάναμε. Πόσα παραπάνω. Πολλά χιλιάδες δώσαμε. Ναι. Πόσες χιλιάδες δώσαμε. Τέσσερις φορές sold out. Και ξανά. Εντάξει, αφού. Και ξανά και ξανά. Η πιο έξυπνη ιδέα που έγινε τα τελευταία χρόνια. Πολύ δουλεμένο. Ναι. Κατά το πιστικό δημοσιογραφικό και αυτά με τα γκολ, τα γκολ όσο περνάνε τα χρόνια. Θα μείνει στην ιστορία και εσύ και ο Ζαϊρή. Για τις μεταδόσεις, λες. Για τις μεταδόσεις και τα παιδιά σας θα σας ακούνε. Ο μπαμπάς που ήταν τότε που πήραμε το πρωτάθλημα. Δεν είναι εξάδικο. Εκείνο το πρωτάθλημα που πήραμε τότε, να πούμε. Ναι, γιατί με κουνάς το χέρι σαν να λες δεν θα ξαναπάρω άλλο. Το κουνάει. Δεν παγάσα. Κουνάει το χέρι σαν να με λέει εκείνο το πρωτάθλημα. Τι νομίζετε, θα πάρω τώρα με την. Βλέπω στιγμιότυπα του Αποέλ με την ΑΕΛ τώρα εδώ πέρα. Πώς κέρδισε στο τελικό κυπέλου, πώς καθάρισε. Δεν είναι κακή ομάδα. Κοίτα στο χώρο πώς φεύγει. Ναι, δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα. Και ψηλά καλή. Και ψηλά καλή είναι, πάρ' τον γκολ. Κοίτα στο χώρο πώς φεύγει, με τι ταχύτητα, τι αθληταράδες είναι. Εντάξει. Και τι σαπάκια θα συναντήσει τα χαφ του Άρη. Γιατί τώρα, το Μάρτινς,
και τον Ντόνσο. Μαρτίνες, δεν θα παίζουν και οι δύο ταυτόχρονα λογικά. Και τους άλλους, τους σοφ, τους οχτάριδες. Πάντως, μια που είμαι τώρα για Άρη, αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις ο Σάσα, ο Λούκα Σάσα. Αφήνει καλές εντυπώσεις. Δεν είναι ο σκύλος ο Σιώπης, τα είπαμε, αλλά τρέχει όμως. Ναι. Τρέχει, μαρκάρει. Στην αντεπίθεση αυτούς θα τους πιάσει μόλις τους στήσουν παγίδα εκεί και. Φαγώθηκες, ρε Μπαγάσα, φαγώθηκες. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό, αλλά πριν πάμε, ακούσα λίγο κάτι το οποίο σίγουρα θα σας ενδιαφέρει. Διότι αν θέλετε μεταχειρισμένο κινητό, σίγουρα θα θέλετε. Μήπως θέλετε να είναι ελεγχόμενο και σε καλή τιμή. Μπείτε τώρα στο Q-Shop, το νούμερο 1 e-shop μεταχειρισμένων κινητών από την Q. Στο Q-Shop μπορείς να αποκτήσεις top smartphone συσκευές, iPhone, Samsung, Huawei, με εξάμηνη εγγύηση και με δυνατότητα άτοκων δόσεων, παρακαλώ. Απέξτε λοιπόν την αγαπημένη σου συσκευή στο Q-Shop. Μπορεί να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Regency Casino. Car or Cash, κυρίες και κύριοι, να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο, μπαίνετε, παίρνετε λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε κληρώσει. Εκεί επιμελείται ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Εάν κληρωθείτε, δοκιμάστε την τύχη σας για να κερδίσετε 5.000 μετρητά ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Να μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, Κωνσταντίνε μου. Μαρίνα. Μαρίνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, δύο πολιτικά. Τι έχεις? Έχω. Τι μάζεις τώρα, ποιο φερέ. Φερέ! Σου πω εγώ δύο κουβέντες. Για πες, γιατί ανοίγουμε και γραμμές μέχρι να τα πεις. 90-90-90. Πάμε στα πολίτικ. Όποιος έγραψε ότι ο Ιβάν αποσύρεται από το λιμάνι Θεσσαλονίκης έχει γράψει ψέματα, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν το αφήνω. Δεν υπάρχει θέμα απόσυρσης. Ναι, ενδιαφέροντος. Λοιπόν. Άρα λες ότι είναι κίτρινος τύπος. Εδώ έχω ένσταση για τη Νέα Δημοκρατία των φίλων σου εδώ πέρα. Εμένα γιατί αφού δεν ψηφίζω, κάμε έβαλε φίλο, αφού δεν ψηφίζω, ρε φίλε. Με το στανιώνω, με κάνεις. Εδώ οι περισσότεροι δεν. Α, εδώ, εδώ, εντάξει, ναι. Ναι, για πες τι έγινε. Έβαλε το Μαυρότα, αυτόν τον Μαυρωτά. Α, το. Ναι, Γενική Γραμματεία από τον Εύρο. Μαυρωτά, ναι. Εντάξει, έχουν βάλει. Από πού ήταν αυτό? Τι από πού ήταν? Το ποτάμι ήταν. Ποτάμι ήταν αυτό, ναι, σωστά. Δεκανίκη του Τσίπρα ήταν. Αλλά. Α, έχει δηλαδή ο Τσίπρας, έχει τους. Δεκανίκη του Τσίπρα. Έχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος ψήφισε με πάθος. Τους πράκτορες του. Τη συνθήκη των Πρεσπών. Κουλή και εσύ τα ίδια. Όχι, κουλής. Και εσύ μια από τα ίδια με τους κομμουνιστάς. Ναι. Δεύτερον. Άλλο, τι άλλο έχεις, για να πάμε γραμμές. Τζουβάλας. Τι είναι αυτός? Τζουβάλας, ναι, τι είναι αυτός? Αρχηγός προστασίας του πολίτη. Α, εντάξει. Και τι κάνει αυτός ο προστάτης? Ευθύνες για τη φωτιά στο μάτι ο κύριος. Αυτός. Αυτός. Και τώρα τι κάνουμε αυτόν? Τι κάνουμε αυτόν? Ναι. Φωνάζουν οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας, τι βάζεις εδώ πέρα τον. Αυτόν έβαλε! Έβαλε αυτόν. Που είναι υπεύθυνος για τη φωτιά στο μάτι. Είναι προπονητής, ο καπετάν Αλίμονος, να πούμε. Και τρίτον. Και τρίτον. Μας είπε ο Κούλης. Ο Κούλης τι είπε? Κανένα συγγενή σε καμιά θέση. Και βάζει τον ανιφιό της αδερφής του, της Κατερίνας, στο γραφείο. Α, να τα μας! Ξεκίνησε καλά η Νέα. Και είπαμε ότι ξεκινάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε καλά. Ναι. Αλλά στην πορεία. Θέμα του Χρυσοκοίδη με τους αναρχοκομμουνιστές και τα ξεκίνησε καλά. Ναι. Με τις φοροελαφρύνσεις ξεκίνησε καλά. Ό,τι είναι καλό θα το λέμε. Αλλά τώρα εσύ τι έβαλε, εξάδελφο ανιψιό, τι έβαλε? Έχω ενστάσεις. Ναι. Για τον συγγενή, ναι, για τον Τζουβαλά, Τζουβαλάς, και για τον Μαυρότα. Το δίλεπτο πολιτικό του Ραπτόπουλου, παιδιά. Αυτό να ξέρετε. Πα. Θα έχει τέτοια πολιτικά δίλεπτα. Τριλεπτάκια. Τριλεπτά, αλλά. Πορτεφάκια. Αλλά. Κρικίδη Δημήτρη. Α, τον Τρικίδη. Παιδιά, θα σα είπα. Διακοπές. Θα το λέει τρίτορα, τελείωσε. Βέβαια, αυτό στη διακοπέ στη Γεωργία είναι τώρα. Αφού είπε μαζεύει, τι μαζεύει, Ρακοσιλέκ τον έκανε τον άνθρωπο. Γεωργιανό είναι, δεν ακούει τώρα Μετρόπολη αυτό. Τον βάλαν έτσι. Έχει φύγει πάνω, τον βάλαν έτσι. Τον βάλαν έτσι τον Δημήτρη Κρικίδη, έχει ακόμα 15. Άστο το Τρικίδη, ναι, τώρα. Κρι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πώς βλέπετε τον Τελίξη Γιουβέντους? Χθες έφτασε στο Ρήνο. Πολύ καλή κίνηση ο Τελίξη. Εξαιρετική. Έχει και δύο παιχταράδες, θα του μάθουν και άλλα πραγματάκια εκεί. Και Ελλήνη Μπονούτσι. Μ' άρεσε αυτή η κίνηση. Μ' αρέσει και Ελλήνη με τον Μπονούτσι δίδυμα. Ένα και Τελίξη τώρα τον Πιτσιρίκο. Αυτό θα κάνει παπάδες. Έτσι είναι στα 19 του ακόμα, φαντάσου. Τζιτζιλώνει. Πω, τον παίρνει, τον πα σε καλύμπρα. Top level και τον φτιάχνει στόπερ για 20 χρόνια. Τζιτζίκι, ναι. Για πάμε στα φιλαράκια μας να μας πούν μια καλημέρα. Έτσι. Έλα, φιλέ. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούν ραδιόφωνο. Τέσσερις γραμμές. Τέσσερις γραμμές βλέπω. Καλημέρα, ρε φιλέ. Έλα, ρε Τακίμη. Νάτος. Τακίμη, κανόνισε γιατί με έχεις πάρει στο λαιμό σου. Άντε, ναι. Σήμερα, 4 η ώρα. Ναι. Το μπαμ και το μπουμ. Και μπαμ και μπουμ μαζί. Μπράβο. Δύο. Δυο μαζί σε μιλάνε, ο ένας καλύτερος από τον άλλονα. Άντε ρε Τακίμη, άντε ρε γόρι μου. Άκου. Έχω κουραστεί να σε καλύπτω, δεν μπορεί να βάζεις την καζούρα, τρώω για πάρτι σου. Μην πετροβολάτε, μην πετροβολάτε. Τι να σε πω ρε Τακίμη, μου λένε ακόμα με το Τακίμη περιμένετε χάφλι.
και ακόμα Μόγκολος. Να φύγει. Εσύ, Μόγκολος, εσύ είσαι. Εγώ είμαι Μόγκολος. Ναι, ναι, ναι. Το, διπλα, το κόκκινο το μεσημέρι που θα ξεκινήσει και θα βάλει αυτά τα διαβολικά ενώ είναι εκ Θεού, δώσουν ένα κροσίδι από μένα την ώρα που να βάλει, κοίτα, αυτά τα διαβολικά. Τι δεν μου λες, δεν μου λες, εσύ κανένα μπάφο έχεις κάνει τελευταία ή παλιά. Ορίστε. Παλιά κανένα μπάφο έκανες. Χαράλαμπο. Βέβαια. Χαράλαμπο, ρε, εσύ, εσύ εκείνη την ώρα τι τραγουδιά άκουγες. Εγώ άκουγα τον καιρό του Μοριά. Να, 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 να. Άκουγα. Ναι. Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης. Άκουγα Ρίγα Φεραίρο. Να, σε λέω. Ναι. Γιατί, γιατί. Κακό είναι. Ρωτάω τι. Όχι, αλλά όχι. Από αυτά που ακούει ο κόκκινος. Ή διαβολικά. Ή διαβολικά. Του διαβόλου πράγματα. Ναι. Μακριά από εμάς. Εμένα ο πατέρας μου όταν άκουγα αυτή τη μουσική με δίνει κροσίδια, με έβγαζε από το σπίτι. Τι βάλατε, τι βάλατε, παίξατε. Το έμεινε παιδικό τράπεζα. Ναι. Μη. Μην τα ακούσω, άστο, άστο. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Άντε κανό για τα μπάμπι και τα μπούμπι, γιατί θα με σπάρουμε τις πέτρες. Είναι 4 η ώρα, θα γελάτε μέχρι αύριο. Τέσσερις, κανόνες 6 που θα βγω να έχουμε κάνει μπάμπι, γιατί αλλιώς θα έχουμε πράγματα εδώ. Εντάξει. Άντε, άντε, καλημέρα. Τι έβαλε ρε ο κόκκινος ρε φίλε και τι μουσικές έβαλε. Βάζει κάτι ροκ μωρέ. Κάτι ροκές περίεργες. Εντάξει τώρα, εντάξει. Εμείς τι όμορφα τα καλύλι. Εξυγχρονίστηκαν τα καλύλι, τέτοια η εκκλησία μας εξυγχρονίστηκε, ναι, οι παπάδες μας εξυγχρονίστηκαν. Κάπου διάβασα ότι ο Κυριάκος ο Κούλης θα τα βρει με την εκκλησία λέει. Ποιος άκυρη, αυτό δεν το διάβασες. Μια νέα αρχή στις σχέσεις πολιτείας εκκλησίας που θα στηρίζεται, πρόσεξε, στο σεβασμό το διακριτό ρόλο του σε μια σχέση ειλικρίνειας. Και θα είναι αντικείμενο μικροματικής εκμετάλλευσης. Δεν μου λες. Ο Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο λέει και πας Ελλάδας Ιερώνυμο. Υπάρχει κανένας Αρχιεπίσκοπος στα τελευταία 80 χρόνια που να πήγε κόντρα με κανένα ακόμα, με καμιά εξουσία στην Όχι, Ελλάδα. Όχι, αφού δεν πήγαμε τον Τσίπρα, θα πάνε τώρα, τελείωσε. Πάμε τα παρακάτω. Και ο Τσίπρας θα βρήκε με. Όταν με την υπάρχει κοινό συμφέρον, τα βρίσκουν οι άνθρωποι. Ναι. Όταν υπάρχει κόντρα, δεν τα βρίσκουν. Και όλα έχουν σχέση με τα λεφτά. Καλημέρα, εκκλησία πάμε. Είναι εταιρεία, είναι Θεός, είναι διάβολος, είναι. Ναι. Αν έχει κοινό συμφέρον με τα λεφτά, έχει καλή φιλία. Δεν τα έχει, τελείωσε. Τους ανθρώπους μας ενώνει το κοινό συμφέρον. Πάμε παρακάτω. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Σχέση μας έλα, θα μας λένε για κακή διαχείριση μετά. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Μποντζόρνο, Νικόλα. Μποντζόρνο, Νικόλα, Κωστάκη. Και χάζα, στράτζο, στράτζο. Λοιπόν, Νικόλα, ναι, αγόρι. Άκου, αγόρι μου. Ναι. Εγνώρισα το συμπέθερο. Ποιο συμπέθερο? Το συμπέθερο της Ευγενίας. Δεν ήξερα που είναι από εδώ το εξωτικό τριάδι. Αλλά, θα πω κάτι. Αλλά. Μια χρυσή, χρυσή πλάκα. Και 5.000 το μήνα βγάζει συμπέθερο. Αλλά να τα μας. Γι' αυτό κάνει μούχτη εδώ. Αυτό χαζό αλήθεια θα μας. Γι' αυτό κάνει μούχτη και λέει θα πάω και Γερμανία, θα πάω και Σαντορίνη. Χρυσή πλάκα. Αλλά αυτά δεν μας τα είπε όμως τώρα εδώ ο μπαχάς σας. Όταν έγινε η μανούρα με τον άλλο να κρύφτηκες να πούμε. Κάτσε, δεν πήρα χαμπάρι ακόμα τι έγινε. Μέχρι να πάρεις ήδη θα έχουμε σκοτωθεί όλοι. Όχι, μου κάνει νόημα, αλλά το λέω, τι θες ρε το λέω. Και δεν μου λες κάτσε 5.000 το μήνα και χρυσή πλάκα ο συμπέθερος. Ναι, ήταν 17 χρόνια, είναι χρυσοχρός. Να τα άμαθα τώρα. Γι' αυτό δεν έχουμε προβλήματα με 2 μέτρα, παοξής με λέει. Καλά, γιατί τα λες αυτά, αγόρι μου. Το λύσαμε το θέμα. Το επεισόδιο όμως. Εντάξει, εχθές μέσω Skype μιλήσαμε. Μέσω Skype. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Αλέκος. Μέσω Skype μιλήσαμε. Στράτζο, μπαντζόρνο, μπαντζόρνο και κόζα, ραγάτζι. Πάμε. Είναι τρελός. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά από τρελό και από μικρό μα θες να ρίξεις. Καλά ρε μπαγάσα. Στη μανούρα κόλωσε. Χρυσή πλάκα ρε μπαγάσα. Το γέλιο εδώ το χάνετε εσείς. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα τα μου. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε αγόρι μου. Κάνα λογικό θα βγάλει αυτό. Έλα ρε ψυχούλα, ναι. Ας έβρεξε πολύ και τώρα είμαστε αραχτής. Είμαστε αραχτή και light. Θα περιμένουμε τις μεταγραφές, έτσι είπε ο φίλος μου το τακίνι. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Αποδόσεις και οι μνηστήρες της Εθνικής Ελλάδος. Μνηστήρες. Μνή. Τέλας πρώτος μνηστήρας. Ναι. 1,70. 1,70. 1,96 είναι αυτός, ναι. Ουζουνίδης 2,25. 2,25, ναι. Χιμένεθ 4,5. Μανόλο 4,5, ναι. Άλλος. Ποστέκογλου 11. Ποιος Ποστέκογλου, άτσι Αυστραλίας. Σιόλης 18. Τάκης Λεμονής 21. Α, και ο Λεμονής μέσα. Μίτσελ και Μπάγεβιτς 51. Ο Μπάγεβιτς έχει Αλτσχάιμερ σαν τον Αρχιεπίσκοπο το δικό μας εδώ. Ποιος Μπάγεβιτς δεν τρέπεται. Τον Μητροπολίτη που τον κάνει επίτιμο καθηγητή εδώ. Ναι ρε παιδιά. Με Αλτσχάιμερ τον άνθρωπο, δεν τρέπονται λίγο. Ναι ρε παιδιά, σας παρακαλώ δηλαδή. Κλείσε ρε. Ναι, κλείσε με αυτό. Θα πάρει τον Ρόκα μάλλον που Ισπανιόλ. Ναι, η Αμπόλα του λέει αυτό. Είναι 22χρονος, όχι
22χρονος είναι αυτός από το ο ΠΑΟΚ θα πάρει κανένα άστιμπα, υπάρχει μια χαρά τα έχει λύσει τα θέματα της. Νίκο, σου πω κάτι για τον ΠΑΟΚ, θα σου πω την εβδομάδα. Κλείσε με αυτό. Ο Σταβίδης θα μας κάνει έκπληξη, πάει να το θυμάσαι αυτό. Γι' αυτό εμείς δεν κράζουμε θα πολύ, γαυγίζουμε λίγο. Δεν σχολιάζει τίποτα, άσε το αυτό που με φωνάζει και με αγκαρίζει. Τα δουλειά του, ο καθένας έχει πόστο. Εντάξει, τα λέμε φωτάρα, φωτάρα, σ' αγαπάμε, να είσαι καλά. Έχουμε πρωινό τύπο και από Πορτογαλία, μπόλα. Έχω ένσταση. Τι ένσταση πάλι έχεις? Κάνανε τον Μητροπολίτη μας εδώ τον Άνθιμο. Τον Άνθιμο. Επίτιμο καθηγητή πανεπιστημίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει Αλτσχάιμερ. Ναι. Πώς τον κάνεις? Εντάξει, τιμή Σένεκεν, ρε φίλε. Δεν είπα απάντηση. Εντάξει, ωραία. Τιμή Σένεκεν. Και το άλλο που είπε με στεναχώρεσε για έναν βιασμό ενός αγοριού 7 ετών. Πού? Εκεί στο ορφανοτροφείο. Ναι. Λέει αυτά συμβαίνουν. Ποιο το είπε αυτό? Ο πάτερ. Γιατί, τι αυτά. Ναι, πάτερ μου, αυτά συμβαίνουν, αλλά όχι σε ορφανοτροφία μέσα. Ναι. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε βράδυ. Γιατί το δίνετε, λέει, τόσο δημοσιότητα? Ναι. Θάψτε το, λέει. Αναταθάβουμε αυτά. Ναι. Όχι, δεν πρέπει να θάβουμε τίποτα. Σε μια αναλαμπή του ήταν αυτό που το είπε. Α, σαν αναλαμπή. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα λέμε για την κοινωνία και τους καθοσπρεπισμούς να τους αφήσουμε στην άκρη, γιατί όταν εμπλέκονται παιδιά. Έτσι. Εδώ είμαστε 100% μαζί. Δεν καταλαβαίνω εγώ ούτε από παπάδες, ούτε από αρχιεπισκόπους, ούτε από το Θεό τον ίδιο. Μαζί. Άμα εμπλέκονται παιδιά και υπάρχουν μέσα τέτοια είδους θέματα, βιασμοί και τέτοια. Αν μάθατε εσείς να σιωπείτε σε μια κοινωνία κοφών, εμείς θα φωνάζουμε. Και λέω τον παπά, είμαι αντίθετος με αυτά που λες στο θέμα του βιασμού του παιδιού. Θα το λέμε για να μην ξαναγίνει. Σωστός. Τέλος. Εντάξει, παπά. Ολιά σωστός. Άντε, μπράβο. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Έλα, ρε. Ο παπιοκυνηγός. Αυτό είναι. Ο Duck Tales. Έλα, ρε. Άκουσε, κύριε Κουλιανέ. Μάλιστα, κύριε παπιοκυνηγέ. Μην τα αναρτείς, αφού δεν τους πήρες ακόμα. Τους έρχονται, έρχονται. Εντάξει. Άστα, Κωστή, είναι κλειδωμένη. Έρχεται ο Βέρντε σήμερα, θα έρθει αύριο και ο άλλος ο Πορτογάλος στο Ταγάρι. Επειδή μου δίνετε βήμα δημόσια από την εκπομπή σας. Βέβαια. Είσαι μόνιμα καλεσμένος στην καινούργια Μαρμίτα. Θέλω δημόσια να τοποθετηθεί. Επίτιμο μέλος είσαι, έλα, επειδή τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς θα είμαι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ναι. Θέλω λοιπόν μέσα από το Μετρόπολης δημόσια να ευχαριστήσω το Σιριζοκάναλο, δηλαδή το Open. Γιατί τα παιδιά καθότι είναι απλήρωτα, γιατί έχουν οικονομικές δυσκολίες και τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ποιοι είναι απλήρωτα? Κάνε ένα σπουδαίο αφιέρωμα για το τεράστιο γήπεδο του Δημήτρη Μελισανίδη, το οποίο θα χρησιμοποιεί σαν έδρα η ΑΕΚ. Το Open, κάνε. Βεβαίως, είναι αξιολάτρευτο. Ωραίο, είδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί για είναι. Αφού με το ΣΥΡΙΖΑ πήρες τα επιδόματα αυτά, 20 εκατομμύρια για τα υπόγεια, αλλά 20 για τα στέγαστρα, πάει το γήπεδο. Έγινε. Στο Open, ναι. Οι οποίοι αν και απλήρωτοι, ποιος το λέει αυτό? Τρομερή δουλειά. Απλήρωτος ποιος το λέει, γιατί όλοι βλέπω μια χαρά είναι με χρυσές καρδένες. Δεν είναι απλήρωτοι, έχει τρομερά προβλήματα το ΣΥΡΙΖΑ κάνω. Ανάτος. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω επιχείρηση του Σαββίδη που να έχει απλήρωτους. Και εγώ αυτό ξέρω εσύ τώρα. Αν το Open έχει, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο Σαββίδης σε όποια επιχείρηση είναι, πληρώνει 30 του μηνός. Έτσι. Ωραία. Άκου εδώ, αυτό. Ένα λεπτό. Εμείς κάνουμε κριτική. Εγώ τουλάχιστον κάνω. Αλλά δεν θα λέμε ψέματα, πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κύριος Σαββίδης. Ένα λεπτό, αρέσει. Ότι ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης, αν θέλεις. Γιατί, και αυτός πληρώνει. Ναι, βέβαια, εννοείται. Στη 30 του μηνός είναι πληρωμένοι πάντες. Δεν έχει ακουστεί κανένας να είναι απλήρωτος σε πάω του Ολυμπιακού. Αν έχει τόπεν προβλήματα από ποιο προσέγγιο πρέπει να τα λύσει, για τον βάλουμε πλάτη τον άνθρωπο. Ο κύριος Μελισανίδης που πληρώνει 28, τι είναι δηλαδή? Όπα. Το ίδιο. Πληρώνει, δεν είπαμε δεν πληρώνει. Δεν είπαμε κάτι. Απλά δεν πληρώνει. Τα βουνά δεν είναι να φέρει στην ΑΕΚ καθόλου, σε πονάει η ΑΕΚ. Όχι, ρε φίλε. Πώς δεν είπα σήμερα ότι περνά τον Άρη με αυτές τις δύο μεταγραφές? Όταν παίρνετε άδειε. Εγώ θα πάρω μετά το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εγώ σχεδόν ποτέ. Ο Κωστής δεν θα κάνουμε εδώ με πεθερούς, έχει ιστορίες, θα φύγει λίγο, ναι, πολύ λίγο. Μου, επειδή εγώ όταν πάρω τη δική μου άδεια, ναι, θα ήθελα να αντικαταστήσω έναν από τους δυο σας, αν γίνεται και είναι εφικτό. Αυτό είναι τη διεύθυνση, αφού τα ξέρεις, αυτά δεν μπορούμε. Εμείς είμαστε εδώ, παιδί, κληρικοί παιδί, είμαστε. Παιδί, δεν θα πάω τη διεύθυνση εγώ. Θα συνοηθούμε. Έχω. Ναι. 8 Αυγούστου 9 θα φύγω εγώ. Πολύ καλά. Να ξέρεις, εδώ θα είμαστε. 25 εγώ με. 25 με λίγες μέρες ο Κωνσταντίνος. Δεν τον αρέσει το καλοκαίρι. Άιντε τα λέμε, Βέρντε, άντε πέρασες τον Άρη σήμερα. Άμα τους πάρεις τους δύο, άντε κάτι έκανες. Καλημέρα, επόμενος. Καθόλου δεν τον πέρασε τον Άρη. Να τα, αυτά θέλω να ακούσω. Δεν τον πέρασε τον Άρη, Κουγιανέ, φίλε μου. Έλα, αδερφούλη μου, πες μου. Τώρα παίρνουν δύο παιχταράδες για αυτό. Στην ΠΑΕ Άρης, καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Και στην ΠΑΕ Άρης υπάρχουν λεφτά, φίλε. Υπάρχουν ελεύθεροι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να πετάει λεφτά από εδώ και από εκεί, ό,τι του ζητάνε να τα δίνει. Καλά, δεν είπε να πετάξει καμιά περιουσία. Κάνα μπακ. Τώρα ζητάει ο Ιμπάνιες αυτά τα λεφτά. Πρέπει να τα δώσει.
Το διαπραγμάτευση. Άκουσε με λίγο. Εγώ το ρεπορτάζ διαβάζω. Δεν τα βγάζω από το νου μου. Να ξέρετε. Δεν υπάρχουν χρήματα στην Παϊάρη. Α, υπάρχουν. Εντάξει. Υπάρχουν okay. χρήματα. Υπάρχουνε... 1%. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Δεν την άφησε και γυμνή την ομάδα. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Ναι, ναι. Δεν την έχει. Να βάγει ο λόγο των υψηλών. Ακόμα να κάνει. Να βάγει. Δεν την άφησε. Άκουσε με λίγο. Διαβάζω. Να βάγει ο λόγο των υψηλών απαιτήσεων του Λουίς Ιμπάνιες. Ο οποίο Ιμπάνιες. Για το δεύτερο χρόνο. Ναι. Ο οποίο Ιμπάνιες πάνω από 200.000 δεν παίρνει. Άρα. Εντάξει, υψηλές απαιτήσεις 200.000. Θα... Για δεύτερο τον παίρνει, αφού έχει τον Κόρχουτ εκεί. Για δεύτερο τον παίρνει. Α, για δεύτερο τον παίρνει. Για μπακά. Δεν τραβάει ο Κόρχουτ, ρε. Δεν τραβάει ο Κόρχουτ. Πώς δεν τραβάει, ρε. Πέρσι τον πένευε τώρα και πέρσι τώρα. Τον πένευα, φέτος δεν τον πένευω. Κάθε πέρσι και το ίδιο είναι. Ένα λεπτό. Ο Κουμπάρος μας τους έχει κάνει Μπαρτσελόνα, ρε, αυτό που λέει. Μας τρελάνεις. Ποιος έκανε Μπαρτσελόνα. Τους κουμπάρους τους έχεις κάνει Μπαρτσελόνα. Ποιους κουμπάρους. Αυτός ήταν επίδεση και έκανες. Τηλεμεσό. Α, κοίταξε να δεις. Παίξε είναι... το 3-0 Κουλιανέ. 3-0. Θα πληρωθείς. 3-0. Εύκολο. Άσο και όβρα θα το βάλω. Ρε παιδάκι μου την είδες την ομάδα. Δεν την είδα να σου πω την αλήθεια, αλλά εγώ την είδα και τρόμαξε, να σου το πω εγώ. Την είδα και τρόμαξε. Τόσο πολύ τρόμαξε. Τι προπόνησε, ρε Κώστα. Όχι, στην προπόνηση. Είπες προπονήσεων βιντεάκι. Όχι. Την είδε την ομάδα. Μου τη στείλανε σε ανάλυση. Ναι. Επαγγελματίες προπονητές από Αγγλία. Ανάλυση. 18 λεπτά διάφορα πράγματα τα οποία. Κοίταξε. Πόσο το δίνει η Κουλιανέ να περάσει ο Άρης. Εφαβορήσε, ρε φίλε. Εντάξει, όχι, αυτό... πόσο το δίνει να περάσει, λέω γενικά. Πρόκριση. Ένα 30. Θα σα πω σε λίγο κιόλα. Θα περάσει. Μην άστον το Ραπτόπουλο θέλει λίγο να μα γρατζουνίσει έτσι για να πάρει. Καλά, ότι θέλει να γρατζουνάμε, να γρατζουνάει θέλει. Επίση να σε πω και κάτι άλλο και τέλο κλείνω. Ναι. Φαλακρέ, μην λες για θέματα υγείας, ρε, στον αέρα, ρε, τρέλε. Γιατί μην δεν λες, έχουμε... Άστο, όλοι άστο δεν να έχουμε... πάει στο διάλογο, όπως λες κι εσύ. Ναι. Άστο, μην τα λες αυτά. Δεν πρέπει να προλάβουμε το κακό. Ρε, εσύ για Αλτσχάιμερ και τέτοια, ποιος έχει, ποιος δεν έχει, δεν έχει. Άστο, μην τα λες. Γιατί να μην λέμε, ρε, φίλε. Ο άλλος πάει λέει προπονητής στην εθνική, ο Μπάκεμς, και έχει Αλτσχάιμερ. Έχει θέμα. Πώς θα γίνει να πάει προπονητής. Πώς το βάζει μέσα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να το βάλει. Ο άνθρωπος έχει, ο άνθρωπος γερός να είναι Αλτσχάιμερ, τον κάνουν επίτιμο καθηγητή. Δεν θα το πούμε. Πάμε επόμενος. Κυρκίδη Δημήτρη, έχεις ένα λεπτό. Σέφαγε, τον έφαγε. Γεωργία είναι ο Τρικίδη. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ρε Τακίμη. Πάλι ρε. Ρε παγάκουμε. Σε παρακαλώ, Νίκο, θα μιλούσε σοβαρά τώρα. Ναι. Για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, θα σε παρακαλέσω πολύ, όλοι με μια φωνή για αυτά τα παιδιά που βιάζουν 9 χρονών, 11 χρονών, 12 χρονών, μέχρι 17 χρονών που είναι ανήλικα, μετά τα 18 ας κάνουν ό,τι θέλουν, είναι ενήλικα. Αλλά αυτοί οι παιδαραστές, τα χτίνη, που έναν άνθρωπο από παιδί το κάνουνε κουρέλι στην κοινωνία, πρέπει να βγείτε και να το λέτε, όπως είπες Κωνσταντίνε, εγώ θα το λέω, για τους παιδαραστές. Μ' ακούς Κωνσταντίνε! Έφυγες, σωστό. Καλημέρα, σωστά, βέβαια, εννοείται. Δεν πρέπει να κάνει το, για να προλάβουμε τον επόμενο. Σωστά, σωστά. Και πρέπει να τα διαδίδουμε και δυνατά και όλα στα φωνά. Όχι απλά να τα καλύπτουμε. Όχι, όπως είπε ο κύριος Μητροπολίτης, είμαστε αντίθετοι. Πρέπει να τα λέμε αυτά για να μην έχουμε και άλλα θύματα. Μας ζωγαδιάζει τώρα. Έτσι, πρωινιάτικα. Καλημέρα. Ήρθε η ώρα μου. Μάλιστα. Δικιά σας, κύριε, βέβαια. Όλη δικιά σας η ώρα. Καλημέρα κύριε Κουλιανέ, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Καλημέρα σας κύριε μου, καλημέρα σας. Κωστή ο Θόδωρος είμαι. Έλα ρε Θόδωρε, σκηνοθετάρα. Ευγενική φωνή. Ναι. Ευγενική φωνή, ναι. Λοιπόν, θα κάνω μια σύντομη παρατήρηση για να δείξω πόσο φτωχό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να μου πείτε τι κοινό έχουν ο Παύλο Γκαρσία, ο Σισε, ο Ριβάλντο, ο Καρεμπέ, ο Κοντρέρας, ο Κονσεϊσάο, ο Πάολο Σόζα, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Τζοβάνι, τι κοινό έχουν όλοι αυτοί. Σκηνοθέτα μου, Παναθηναϊκός είστε. Ναι. Τον έπιασα. Βγάζεις και μια πικρία, γιατί αυτή τη στιγμή εσύ απέξουσαστικά από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχεις δίκιο σε αυτό που θες να μεταφέρεις. Ότι... Τι λέω. Λες ότι το πρωτάθλημα έχει γίνει πάρα πολύ φτωχό. Αυτοί όλοι λοιπόν. Ναι, αλλά έγινε φτωχό γιατί και εσύ δεν είσαι ενεργός. Γι' αυτό έγινε φτωχό. Και άλλο θέλω να πω. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν παίκτες τους οποίους όταν ανακοινώναν οι ομάδες την απόκτησή τους, ξέραμε, τους είχαμε δει, ξέραμε ότι υπήρχαν. Εγώ για να σας πω την αλήθεια, από αυτούς που προσπαθούν να πάρουν οι ομάδες, με εξαίρεση τον Κολοβό, αφήστε τώρα να γελάσω. Ναι. Λοιπόν, από όλους αυτούς τους παίκτες που θέλουν να φέρουν οι ελληνικές ομάδες, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν ως άνθρωποι αυτοί, όχι ως ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν μπορούν να βγουν. Όπως ας πούμε βγήκε ο Βαζέχα, ο Μαγδί Τολμπά. Ναι, εντάξει, έχουν βγει διαχρονικά και... Αλλά τώρα
να αρχίσουμε να λέμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα και ο Ολυμπιακός πήρε αυτό τον παικτάρα. Α, συγγνώμη, ήξερα τον Βαλμπουένα. Εντάξει, ναι, και τον στόχο ήξερες. Και τον στόχο τον ήξερα. Τον στόχο τον ήξερα επειδή είχε ξανά. Ναι, ναι, και τον στόχο τον ήξερα. Επειδή είχε ξανά, γι' αυτό τον ήξερα. Και τον Βιερίνη, ας πούμε, τον πήρε, τον ήξερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν το μυαλό να καθίσουν να κάνουν 2-3 μεταγραφές τη μια χρονιά, να κάνουν μια σταθερή ομάδα και να πάρουν το καλοκαίρι δύο και καλούς. Δύο και καλούς. Αυτό. Εγώ, τώρα ας πούμε και ακούω για τον Μπάουκ ή για τον Ολυμπιακό. Ακούω κάτι ονόματα και λέω, παιδιά, αυτοί τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές, παίζαν μπάλα. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν λέω ότι δεν θα βγουν καλοί, αλλά όταν ακούω, περιμένουμε τη βόμβα, θα αυτή θα σκάσει βόμβα και παίρνει ο Ολυμπιακός αυτόν τον μπουργούλα. Κάτι να γράψουν όμως, να πουλήσουν, δεν γίνεται. Είναι, ναι, εντάξει, αλλά, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνω. Ενώ μεταγραφές στην Ελλάδα κάνει μόνο ένας, στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί ο άνθρωπος πήρε πάλι αυτή την παικτούρα από τα Γκραν Κανάρια. Έλα ρε να πάρει την ομάδα, την πάει τώρα αυτός τώρα με το φτάνει. Θέλουμε να την πάρει. Κοίταξε, πάρε για να δυναμώσει το πρωτάθλημα, το θέλουμε τον Παναθηναϊκό δυνατό. Να σε καλά σκηνοθέτη μας, να σε καλά. Θα πρέπει να πάμε και σε άλλο κόσμο γιατί έχουμε γραμμές περιμένουν. Καλημέρα, ακόμα ένα καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Πάμε επόμενο. Πάμε. Έπεσε, επόμενος, καλημέρα. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα Νικόλα. Καλώς να. Τι θέλω να πω, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Ότι δούλευα σε επιχείρηση του Σαββίδη και το ένα το άλλο. Μια χαρά πληρώνει ο άνθρωπος και πιο μπροστά από όλους. Το Open είπε ο άλλος για το Open. Και πιο μπροστά από όλους. Το Open το μόνο θέμα που έχει είναι ότι πάει τελευταίο στις μετρήσεις. Αυτό είναι το Open. Κωστή, το να ζητάει ο ένας ένα εκατομμύριο και να του λέει ότι θα υπογράψει με 500, με 400. Καλά τον κάνει. Καλά τον κάνει. Αφού με φέρνει τελευταίο σου λέει. Τι αμετάει. Όχι και τα παίρνει. Και τα παίρνει, μετά δεν μπορεί να μου πει εμένα δεν με πληρώσει γιατί εγώ ζητούσα ένα εκατομμύριο. Σωστός, σωστός. Τα είπες όλα, έλα, πρέπει να κλείσουμε τη στιγμή. Τατιάνα λέει την Τατιάνα, την Κατιάνα. Ο άνθρωπος δούλευε σε επιχείρηση Σαββίδη. Ναι. Λέει ο άνθρωπος που καλοπληρώνει κανονικά 30 το μήνα. Τατιάνα έπαιρνε, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο ευρώ. Μισό της το έκανα. Έτσι, κάνα μισό, ναι. Φτάνει, φάγατε τζάμπα λεφτά πήρατε. Φτάνει. Έβγαλε την κυταρίτιδα 50 ετών η Μενεγάκη, φωτογραφία, λεφτά. Φότοσοπ όμως. Φότοσοπ. 50 ετών με βγαίνει τώρα. Τελειώσαμε, ρε αγόρι μου. Χωρίς προπόνηση, φωτογραφία με φωτοσόφρα. Φτάνει, ρε αγόρι μου. Τα ρίμαξα, έχεις και χρόνο το μεσημέρι να κράξεις κόσμο να τα ρίμαξεις όλα. 2 η ώρα θα είσαι εδώ ή θα πάμε Μακεδονία Παλάς. Θες να πάμε να κάνουμε ερωτήματα. Μακεδονία Παλάς και κάνουμε τα ερωτήματα. Ναι. Θα έρθουν οι φουσκωτικοί. Θα μας διώξουνε. Θα μας διώξουνε. Ναι. Εντάξει, άμα είναι να μην μας διώξουν, μην δημιουργήσουμε εντάσεις. Ερωτήματα παρακάνω, Κωνσταντίνε, δεν θέλουμε εμείς δουλειά μας να κάνουμε. Λοιπόν, κλείνουμε, κατεβάζουμε στόρια. Rap and Cool αύριο πάλι ξανά Μανάλιο μετά τις 8. Πάντοτε με κάζα στα πλήκτρα. Μένετε εδώ, Μετρόπολης ακούτε. Η ρωσική αρκούδα είναι έτοιμη. Την είδα εδώ πέρα, το Σότσι τριγυρνάει. Έρχεται και το πούμα του Αμαζονίου Γιάννης Πάγκος μέχρι και τις 12. Στις 12 αλάρμ στην άκρη. Παρκάρετε, διότι έχουμε την ενημέρωση σέντρα. Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Μαζί τα απόγευμα λίγο μετά τις 6. Με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.